Πάμε άλλη μία να τελειώνουμε. Πω, καλά. Τώρα κάνω συγκλονιστική θέση. Μία όλα και τελειώσαμε. Ό,τι βγει. Περίμενε. Αν εξαιρέσεις με συγκονάτα και βήχα. Για το γυροκομείο, δεν θα βγάλεις δίσκο. Πες μου που τα σκάτωσα να καταλάβω. Προσπαθώ να δω που δεν τα σκάτωσα. Όχι. Είναι κάτι όλα, κλείς τα πόδια σου. Με μπέρδεψε με τη Whitney Houston. Τι έγινε, Μπάμπη! Καλώς την. Έλα, Μωρή, κατέλα εδώ, μου ανοίγει και έτσι, αν είναι δυνατόν. Έλα, έλα, έλα. Με το μ***α μου. Κάνε κράκ. Δεν μη σπάσεις, σκεφτώ με τα πράγματα. Έχεις σπάσει ποτέ γριά. Έλα, κάτσε κάτι. Τι πιο σύνηθες θα λέγε κανείς. Τι έχουμε. Κάτσε αγάπη. 10 στα 10. Όπως ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πας με τα καλά σου, εγώ. Τι. Η συνήθεια που έγινε λατρεία. Σαν ένα μπάρμπεκιου Κυριακής. Πόσα χρόνια. Πάνε πολλά. Η πρώτη μέρα ήταν 15 χρόνια πίσω. 15, μπουζουκάκι, όπως τι πιο σύνηθες θα λέγε κανείς δεύτερη φορά. Δεύτερης κατηγορίας. Φίλοι είμαστε. Δεύτερης κατηγορίας τώρα, γιατί μας το παίζει η κυρία, αλλά ξέρεις τώρα, ναι. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε τώρα τίποτα, ναι. Σκάω εγώ, Φερέλπης νέος, ξανθιά καλονή, κοντομαλή. Ναι, ξανθιά με κάτω το μακέ. Και είχα την αδυναμία μου. Τώρα δεν ήμουν έτσι τότε. Και είχα την αδυναμία μου, εγώ στις ξανθιές γυρνάω το κεφάλι, νάτος ο Ηλίας, με μια εξάδα γλαστρών τότε, με την ελπίδα να γίνουν κάποτε παρουσιάστριες. Λέω τι θα κάνω κι εγώ. Κάνω τον ντου μου, κορίτσια καλησπέρα, Γιώργος Μόγρης. Και ξαφνικά νιώθω τον Ηλία να μου τρίβει την πλάτη από πάνω. Έλα ρε μάνα που σου τρίβει την πλάτη. Άσε μου ρε λεπού. Άλλο σου. Και λέω, βοήθεια γλιτώνει, τρύπα μου δεν γλιτώνει. Τελικά η τρύπα γλίτωσε, αλλά όλα καλά, εντάξει. Τα πολλά και τα λίγα. Τι έχουμε. 2009. 2009. 2009, Χρυσός με την Εθνική Νέων Μπογρίνιο. Μπογρίνιο. Μην πούμε τώρα τον Μπογρίνιο. Γιατί δεν είναι Μπογρίνιο. Λοιπόν, Μπογρίνιο έχει βγει από τον Ροναλντίνιο. Το ποδοσφαιριστή, γιατί εγώ παλιά έπαιζα μπάλα. Το ξέρουμε αυτό, δεν το ξέρουμε. Ναι, αυτό έλειπε. Έχει κάνει και μπουζούκι μαζί του σίγουρα. Ναι. Ο Ρέμος, ο Αντώνης. Όσο όλα τα γήπεδα στα μπουζούκια, εγώ τα έχω κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Πού να θυμάσαι, αγαπητέ. Ναι, μα δεν θυμάμαι τίποτα. Θα μου πείτε ιστορίες διάφορες. Και εγώ επειδή έπαιζα μπάλα λοιπόν και ήταν το δολό μου τότε ο Ροναλντίνιο, έχω ξεκινήσει τον μπάσκετ, έχω πάει Παναθηναϊκό. Και δύο φορές το χρόνο παίζαμε ποδόσφαιρο. Έως γνωστόν τώρα οι μπασκετμπολίστες δεν την πετυχαίνουν με τίποτα. Πέρα από τις προτάσεις που δεν καλούνται με το λαό σκηνικό δάσο. Έπαιζε ποδόσφαιρο στην αρχή. Μικρός, με 14. Ιστορικό θεσπιακό. Ήσουν πολύ τώρα ψηλός για να το αντέξει κανείς. Ήσουν τα καλά τώρα και χώματα, γονατάκια, αφού με μπαλαρίνα τώρα. Ναι. Λοιπόν, και τους βάζω 8 γκολ στο τέτοιο και πανηγύριζα έτσι, πανηγύριζα τον Ροναλντίνιο. Είχαμε τον Μπατίστο τον Μάη και με το είχε βγάλει από τότε Μπογρίνιο και έχει μείνει. Ναι. Και με ακολουθεί από τότε, εντάξει, έχει πάει πολύ καλά. Ωραίο είναι, καλό είναι. Άσε τι. Αφού κάνει λίγο αγρίνιο. Από μέσα μου Βραζιλιάννα είμαι, το ξέρεις. Ψιλο αυτό, λεπεντό. Τα βλέπεις. Και με την αλεγκρία που με αναλογεί. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησε το Μπογρίνιο και το μαγαζί μου το πρώτο από εκεί έχει πάρει το όνομα. Που είναι τον Γκάουτσο. Επειδή είναι το παρατσούκλι του Ροναλντίνιο και τα έχω συνδέσει έτσι. Α, το έχει πάει. Έχει δύο μαγαζιά. Το μικρό λίμανο. Το μεγάλο Τζοέλ, γιατί θέλουμε να πλησιάσουμε την αισθητική τη τέλεια. Αλλά εγώ θέλω να έρθω και στο Ιερούπολι αυτό. Γιατί είναι τον Γκάουτσο. Είναι πιο ωραίο, παιδί. Ναι, σε εντριγκάρει περισσότερο. Στο μικρό λίμανο σου φέρω κανένα καλεσμένο μου. Το μόνο σίγουρο. Θα φέρω και τον παλέτο εδώ πέρα. Έχετε ψυχή. Χωρίς τον Ηλία, έχετε ψυχή. Όχι, εγώ τις φέρνω, τις βγάζω έξω. Λοιπόν, άκου, έρχομαι Κυριακές εδώ να φάμε να πιούμε τα μπυράκια μας. Σήμερα ήρθαμε γιατί πρέπει να μπούμε σε μια ρουτίνα. Ναι. Έχεις εδώ πέρα τις γελίες. Ναι. Την τροπή. Που πραγματικά δεν πρόκειται ποτέ να σε βάλω σε σειρά. Και ήρθα εγώ γιατί ξέρω τα δύνατα σημεία σου. Να τσεκάρουμε λίγο το γυμναστήριο. Είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ καλά λαδωμένα τα μηχανήματα. Για να δούμε πώς θα, πώς θα γίνει η δουλίτσα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γράφει ο τρικέφαλο δερμάτιας. Γράφει έκθεση. Αλλά δεν μπορώ. Μπορείς γιατί χτες το βράδυ. Έκανα πολλά σετ. Δημήτρη, τι ώρα γίνεις? Μία. 7 το πρωί. 8. Μία. Τι ώρα κλείνει η Βύση? 6 ώρα κλείνει η Βύση, όντως. Όχι ρε, πήγα για ένα ποτό, μία ώρα και έφυγα. Νωρίς έφυγα ρε εσύ. Αλήθεια. Και η φωνή σου γιατί είναι έτσι ρε μαλάκα? Τι έχει φωνή μου? Εγώ σε έχω σε βίντεο που κάνεις φωνητικά με τη Βύση κατά τις 5 το πρωί. Λίγο πριν κλείσει. Να σου φωνάξω.
Όχι, ρε, μία η ώρα έφυγα. Μία και μισή ήμουν σπίτι. Να σου πω κάτι. Τι νούμερο παπούτσι φοράς? Είναι 50. 50. Μεταφράζει σε 30 πόντους. 30 πόντους. Το έχεις σορτή, ε. Δεν ξέρω. Ρώτα τη γειτονιά. Ρώτα τη γειτονιά. Τα έχω μάθει όλα. Έλα να σου πάρω λίγο. Αχ, δεν έχουν ξεραθεί τα χιλάκια. Τα χιλάκια σου έχουν ξεραθεί. Μη σηκωθώ, δεν θα φτάσω. Μη σηκωθώ. Προχωρημένης ηλικίας. Ναι, πάρα πολύ. Κάτσε, είναι λίγο κόκκινο αυτό, δεν πρέπει. Α, τι ωραία, γιατί δεν πρέπει. Όχι! Να δαγκώσω ήθελα. Ναι, τι μ***ς. Ωραία. Γίναμε. Γίναμε. Τώρα μάλιστα. Γιατί είναι η δάτο ηλία μου είναι το πιο ωραίο πράγμα. Και σαν γριά το ξέρει σίγουρα. Γιατί σε αυτό το, σε αυτό το ύψο, το βουνό, σκάνε τα χίλια, ξέρει. Σωστό. Εγώ τον είχα 19 χρόνια να γνωρίσει. Καλά. Εντάξει, τότε. Αλλά εσύ ήσουν στα καλύτερά σου. 65 χρονών. Εγώ ήμουν, αγάπη μου, τότε ήμουν 60. Όχι. Ναι. Όχι, τι έγινε. Πριν 15 χρόνια ήμουν 55. Όχι. Ναι, 55. Εκεί έρθει ο άντρας. Ναι. Τι έγινε με τις 6 όμως? Ε? Με τις 6 αυτές τι έγινε? Τίποτα. Ρώτα μας να πλέουμε τρίτη φορά. Κάποια θα κάνει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αυτός μην το βλέπεις έτσι. Α, είναι δυνατόν. Είναι πολύ λεσβία. Δεν έχει αφήσει μούρια μου. Παλιά αυτά, δεν ξέρω τώρα. Αλλάξαμε σελίδα γιατί μπήκε ο γόκερος με τα 30. Τα πες μόνος σου. Ναι, έγινες πιο φόκους. Αυτό δεν σημαίνει ότι μένεις για γάμπη. Αν το λες. Ναι. Τι γάμπα τη βλέπεις? Δεν βάζεις και κανένα κιλό. Τι λες, ρε μάνα. Ξέχασα να σας πω. Με παίρνει ο Ηλίας τηλέφωνο. Θα πας, μου λες, στο Ψημόπουλο. Να πεις 2-3 τραγουδάκια και τα λοιπά. Να σ' ακούσει. 2-3 τραγουδάκια, ρε μάνα. Τη σχολική γιορτή θα κάνει. Όχι, ρε μάνα. Βάζουμε τραγούδια για το γυροκομείο, βρε. Πήγα, έκανα τα τεστάκια εκεί πέρα, τραγούδισα. Εσύ θα το πεις το τραγούδι. Μπορεί να κάνω δεύτερες. Ξέρει κανένας τι πήγε να κάνει στο Ψημόπουλο? Με τα τραγουδάκια. Γνωρίζει κανένας πώς θα εκτεθούμε αυτή τη φορά? Ρώτα με τύρανε. Γλυκέ μου τύρανε. Να σου πω, είχες στείλει πάλι στον Ψημόπουλο πριν από 3 μέρες. Ναι, ναι, γιατί ετοιμάζω στη Μόνικα ένα τρομερό. Τρομερό χουνέρι. Δεν θα χωράφεις στο Γιώργο μου, γιατί το ήθιζε. Γιατί όλο κάτι του κάνω. Αλλά τώρα, αυτός ξέρεις είναι λίγο χαμηλοβλεπτή, ντροπαλή και σου, αλλά τραγουδάει. Και τον έστειλα στον Ψημόπουλο που κάνει με το του κοκλώνει αυτό το Just the Two of Us. Και να δω αν. Γιατί θέλω να τον βάλω. Αν τα λέει, αν το κρίνει η παραγωγή, όχι έτσι ούτως ή άλλως, δεν γίνεται αυτό. Με πήρε η Κατραβά χθες και μου είπε ότι είναι ως τώρα ο καλύτερος τραγουδιστής και τον παίρνουνε. Τον παίρνουνε, ξέρεις τι εννοώ. Όχι σαν και σένα, τον παίρνουν στο παιχνίδι. Και μάλιστα θα τραγουδήσει με την Άντζελα Δημητρίου. Το ξέρει ο ίδιος? Όχι. Και πώς θα κάνω λίγο λίγο? Αγάπη μου, τώρα μπρίκια κολλάμε. Μήπως αρνηθεί? Δεν μπορεί, γιατί θα έχει εκτεθεί, είναι ντροπαλή, αυτή δεν μπορεί να πει όχι. Έλα, εσύ γιατί πήγε? Αφού μου το πει ο Ηλίας. Την άλλη εβδομάδα πήγε μέσα ο Ηλίας για προπόνηση με τη Manchester. Μπορεί να παίξει το Champions League. Εντάξει. Κοίτα, ό,τι είναι για το γυροκομείο, ό,τι μου πει ο Ηλίας, θα το κάνω. Πρόσεχε τι λες. Γιατί? Πρόσεχε τι λες. Έχει ελπίδες, πιστεύεις, και να πάει μπροστά να κερδίσει, παράδειγμα? Ρε παιδί μου, την πλάκα μας το κάνουμε τώρα. Τώρα όσο πάει, πάει. Τι με νοιάζει εμένα? Το θέμα είναι η μούρη του όταν θα βγει και θα είμαι εγώ από κάτω στο Just και του κάνω έτσι. Τα μαγαζιά πάνε καλά. Δόξα τω, εντάξει, η Αργυρούπολης τώρα έχει πάρει τον δρόμο, του είναι και 2 χρόνια. Οπότε ναι, κεντάμε. Το άλλο είναι ένα μήνα τώρα, ναι. Σαν περιμένουμε το καλοκαίρι, ναι, να πάρουμε το. Έχω κανένα καλεσμένο, θα φέρω εκεί που είναι ωραίο το ντεκόρ, γιατί δεν μπορώ σπίτι-σπίτι. Και μη δεν ρωτά, έρχεσαι. Ναι. Σε παρακαλώ. Θα είσαι και εσύ εκεί. Είμαστε τίποτα μέτριες. Όχι, δεν μου, θα φροντίσω. Θα μου κάνει έκπτωση. Θα με γκράντε. Και κόκκινο χαλί. Και ροδοπέταλα και τέτοια. Ξέρεις, αυτός με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Μην τον κοιτάς έτσι. Λεπεντομούρα και γκομενιάρισα και θλήτρια και μαγαζάτο, όρισα κτλ. Κάνει πολλά πράγματα από μόνος του, χωρίς να το μάθει κανείς. Εγώ όταν ήμουν στο Δήμο και είχαμε κάτι που χρειαζόμουν βοήθεια για τις κατασκηνώσεις, για τα αμαία, για αυτά. Ερχόντουσαν θελοντές. Πολύ. Και εγώ ήμουν πάντα μαζί του. Ξαφνικά, μια μέρα, την πρώτη φορά μετά το συνήθισα.
βλέπω εθελοντές και κάτι να περισσεύει. Αυτή λέει με το μου. Και μου λέει, σε παρακαλώ, τώρα θα το πω, δεν πειράζει. Τότε δεν το είπα. Μου λέει, σε παρακαλώ, μην το πεις, δεν το κάνω για διαφήμιση, το κάνω για μένα. Και πάει και κάνει τέτοια κακομοίρα. Είναι πολύ, εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Που μπορούμε να κουβαλήσουμε, να μην κουβαλήσουμε, αν είναι δυνατόν. Ναι, κουβάλαγε δε. Μπάμπι, καφέ, τι θα γίνει. Μπάμπι, ναι, και λίγο ένα ψυχτικό, ένα νερό, ένα κάτι. Έχει γιατί έχουμε γυμναστήριο. Γρήγορα, γιατί θα ζητήσουν πλάτη μέρη αλλιώ. Λοιπόν, παιδιά, ο Ηλίας έδωσε υπόσχεση. 1 Ιανουαρίου του 2024, στον Παρνασσό, σηκώθηκε πολύ νωρίς, 9 η ώρα, πήγε στο γυμναστήριο, έρχεται πάνω στο σαλόνι και μου λέει, από σήμερα, 1 Ιανουαρίου του 2024, θέλω να σου πω ότι ξεκινάω γυμναστική κάθε μέρα. Το τήρησε την ευκαιρία. Κοίτα, το τήρησε ρε παιδί μου 1 Ιανουαρίου, γιατί όσο ήταν στον Παρνασσό τώρα 10-15 μέρες, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις, το φαγητό εκεί είναι λίγο δύσκολο. Αλλά τώρα που έχουμε επιστρέψει όλοι, έρχεται στο γυμναστήριο 10-20 λεπτά τη μέρα. Και τι κάνει, τι ασκείς κάνει 20 λεπτά. Κοίτα, για τον Ηλία που, όπως καταλαβαίνεις, ερχόταν σε γυμναστήριο. Ποτέ. Το να έρχεται πρέπει να κάνει τα τηλέφωνά του ενώ είναι στο γυμναστήριο, είναι μεγάλη υπόθεση. Ο Ηλίας ερχόταν στο γυμναστήριο με τη Μέρη συνήθως. Την πλάτη Μέρη. Για πέτα μου ένα τέτοιο. Μία γκριν θέλει, το ξέρω εγώ. Αυτή έχει ζάχαρη. Έχει στέβια, έχει στέβια. Α, ναι. Και χωρίς καφέινη. Πω, μαρακα, πόσο γεύσεις. Όχι, θέλω καφέινη. Θέλεις καφέινη. Ναι, ωραία, ασπιρίν, καφέινη, όλα τα σέινη. Ό,τι είναι τώρα. Ανά τα χρόνια πρέπει να αντέξεις, δεν είναι το ίδιο. Ναι. Τζορτζ Μάικλ, το φτωχό μας έχεις γίνει. Εβίβα. Εβίβα μου, νέα μου. Έτσι. Τον είδες τον Τζοπάνογλου έξω. Πρέπει να πεις να φέρω το δικό μου. Τι είναι? Τη Τζούλια. Η Τζούλια. Α, είναι θηλυκό, δεν θα τσακωθώ. Όχι, αρσενικό είναι, απλά είναι φλόρος και τον βγάλει Τζούλια. Α, ναι. Σε παρακαλώ. Αλήθεια είναι. Είναι αρσενικό. Είναι κάνει κόρσο αρσενικό θηρίο. Τι είναι? Ένα κάνει κόρσο 60 κιλά, ωραίος. Θα μην μου φάει το θα το κρατούσες, να μπει Τζούλια μέσα, γιατί είναι και πριγκίπισσα τώρα. Δεν είναι εσένα, είναι τη Αλάνα, εμένα του Σαλονιού. Ναι, ναι, εμένα είναι κακομοίρης, είναι. Πάει και με τα έπιπλα, αφού όλα τα ματσάρισε εδώ μέσα, ορίστε. Να έχουμε βόλτες. Ναι, γκρι, ωραίος. Γκρι, ωραίος. Δεν πρέπει να βάλω γκρι. Να βάλω γκρι όταν το φέρει. Να σου πω εσύ. Για βάλε το τέτοιο, δεν πειράζει. Σε βλέπω συνηθισμένο το συγκίνηση. Σε βλέπω συνηθισμένο το συγκίνηση. Μόνικα Λεβίνσκι. Έλα εδώ, αγάπη μου. Δεν μπορεί. Έλα να δεις τον Πογκρίνιο. Καλώς το να. Ρε. Μυρίζει, τι υπερπέκτης. Μυρίζει η Τζούλια. Μυρίζει την Τζούλια. Που αν έρθει η Τζούλια θα σε φάει και μια καταπιά θα σου κάνει. Νομίζω θα πέσουμε μαχόμενοι. Έλα εδώ. Αγάπη μου εσύ. Έλα κάτι. Έλα χοπ. Πώς σου φαίνεται ο φίλος. Εδώ. Μέχρι εδώ, και στο νερό με ξέρεις, ρε Καριόλη, το αγαπημένο μου. Πώς σου φαίνεται ο φίλος μου. Ε. Πώς σου φαίνεται ο φίλος μου. Κοντούλης. Αυτόν το βρήκα βασανισμένο τον κακομοίρη. Στο βουνό. Πάμε να αλλάξουμε. Θες βοήθεια. Δεν υπάρχει, μάλλον. Πω, πώς χαίρομαι που με σβήνεις. Τρελαίνομαι. Δεν το έχω αισθανθεί συχνά αυτό. Σε ευχαριστώ που για τις εμπειρίες που μου προσφέρεις. Αυτό έλειπε. Εν τω μεταξύ, σήμερα δεν σας είπα. Δεν το έχω πει ακόμα στην Ηλία. Μου κάνανε πρόταση να κάνω φωτογράφηση στα Goodies. Και μετά το γύρισμα πρέπει να πάω. Εσένα, ρε μαλάκα. Γιατί? Τι έχω εγώ? 36 χρόνια, 37, πας να κάνεις γύρισμα για τα Goodies φωτογράφηση. Να σε κάνουν τι? Τώρα αυτό γιατί το λέει? Για το αρκουτάκι. Για να κάνει το παιδικό το γεύμα. Ο Ηλίας θα μου πει σίγουρα όχι, κατάλαβες. Και εγώ τους έχω πει σήμερα θα έρθω στη φωτογράφηση. Γιατί ο Ηλίας είναι αντίθετος με αυτά, τα θεωρεί, ξέρεις, φθορά. Είναι αντίθετος γιατί έτσι όπως έχεις γίνει, θα εκτεθούμε αν πας εκεί. Εντάξει, τι θα κάνεις, τον μπιφτέκι? Τι λέει, ρε μαλάκα. Θα τον ντύσει να κάνει τον μπιφτέκι. Ηλία, τα παιδιά μου κάτω ρωτάνε πώς θα πας για γυμναστική κάτω. Τα παιδιά ρωτάνε. Ναι, δεν ξέρουν ότι είναι ο Γιώργος εδώ. Πάμε να ντυθούμε, λες, να γδυθούμε. Ε? Θα βγάλεις μπράτσα, έχεις ψυχή ή κρέμεσαι, ή σαν τη Μαντόνα κρέμεσαι. Κατάλαβα. Βάλε μακριμάνικο, Ηλία μου, και πάμε σιγά σιγά. Όχι, δεν με νοιάζει. Το καλοκαίρι θα σε έχω έτοιμη. Ναι, προφταίνω. Εμπρίγια κολλάμε.
Για να μην βγω και φέτος, Βεζίλη. Γιατί πάω στις Ερμιές με τα σκάφη εκεί πέρα. Εντάξει. Για να... Εντάξει, τα έχουμε περάσει όλοι. Ναι, φυσικά. Όχι με τα σκάφη, με τις Ερμιές. Ναι, με τι... τα σκάφη, την αγωγελία μου. Ό,τι μπορεί κάθε μια μας. Όχι, θα πάμε και μαζί εκδρομή. Α, ορίστε, να το διπλές. Τις ξέρω αυτές τις εκδρομές εγώ. Να χωράει, θα πάρουμε. Σε λίγο θα βάλω και φούστα, σαν κάτι άλλος, κατάλαβες. Πού να βρεθεί φούστα στο ύψος σου. Δεν πειράζει, θα γίνει μίνι. Ρε, τι γίνεται στον κόσμο. Αυτοί που την έχουν του Βαλεντίνου θα ντουν στο γόνατο. Να χαλά. Ε, την βάλει. Το Βαλεντίνο. Ναι. Δεν νομίζω ότι πείθαμε τόσο εύκολο αγάπη μου για μια καριέρα. Θα είχα γίνει μοντέλα αλλιώ. Διάλεξα να γίνω μπασκεμπολίστρια. Δεν σου έχουν πει για μοντέλα. Ε, καλά τώρα, τι θα γίνω, τι είμαι, σου κοκκινάει. Όχι, λέω, αν σου έχουν πει, δεν λέω ότι. Ε, παλιά είχα τι προσεγγίσει μου, εντάξει, δεν βολεύει βέβαια και με αυτό το ύψο. Ναι. Πού να πω τώρα, τι να κάνω, πασαρέλε. Για φωτομοντέλα θα μπορούσα να ασχοληθώ. Ναι, αλλά... όχι, εντάξει, κάνει, γιατί η προσέγγιση ήταν από την Ελλάδα που γελάω με αυτό το χώρο και με το attitude. Και εντάξει, το είχα πάρει το δρόμο από μικρό όμω. Δεν είχα πάει εγώ στο Βαλεντίνο, κάπου. Δεν είχε πει τίποτα. Χαίρεσαι αυτό, έσχιζε. Δεν το σκέφτηκα. Έπρεπε να κατεβάζω ελιές για να μα δει. Τι να κάνουμε, δεν κατεβάζαμε ελιές εμείς. Καλάβες. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτή η αγορά με αντιπροσωπεύει και επειδή είχα πάρει και το δρόμο από μικρό. Ναι, είχε και αυτό, πήρε τον κακό δρόμο. Καταλάβες, οπότε δεν είχα την ανάγκη να κάνω τις αξίες μου πίσω ναι. Για να τα καταφέρω κάπου. Ναι, κρίμα. Σαν κάτι άλλες. Έτσι ακριβώς. Ωραία, πάμε. Βοήθεια στο γυμναστήριο πια, γιατί δεν βλέπω. Α, τον πήγε τον πόγρι μου, τον πογρίνο μου. Το... δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν στα έλεγα, μωρί μ***σμένη. Δεν είναι χαρά Θεού. Είναι τόσο γλυκό παιδί, τόσο ακομπλεξάριστος. Βλέπεις ότι ένας που είναι μάγκας, ωραίος, άντρας, μπορεί να του πεις οτιδήποτε. Αν πεις κανένα γυναικείο σε καμία που λίγο να τον έχει, να το έχει πάρει, γίνεται μπαρούτι, λες και τον είπαμε καμπούρι. Hello. Να μπει κανείς ή να μην μπει. Να μπει. Δεν μένω. Τι έγινε, Λόμπανα. Χτύπησε. Μεγάλη Μόνικα. Μεγάλη Μπάρμπι. Κοίτα εδώ, Ηλία μου. Δύο τύπους. Κοίτα, βέβαια. Άντε δεξιά, αριστερά. Στο backstage. Όχι, μου κάνω. Μου φύγει γιατί στην κόντρα τίποτα. Ναι. Θα αρχίσουν να κράζουν, αλλά κοίτα εδώ τώρα δύο τύπους. Ναι. Πραγματικά. Έχεις το φουστάνο, σε έχεις τα μούτρα 25 χρονών, έχεις πάει σε αυτούς, έχεις το κορμί 95 ώρα. Κάνει τρομερό. Ναι. Τι δουλειά κάνει, γυμναστή στο ψυλάκι. Κερνούσε και στο καφενείο ο πατέρας της. Κερνούσε τα γενέθλια. Έβγαλα τους γιους, έβγαλα τους γιους. Λοιπόν, τι έγινε, Ρωμανά. Θα το γυμνάσει σήμερα. Ήρθε η ώρα νομίζω γιατί κρίμα. Πού το κατάλαβε. Θα σπάσει η κρύα. Θέλει να λίγο δραστήρια ακόμα. Θέλει να λίγο δραστήρια. Θα σπάσει η κρύα. Δεν θέλω να σε δραστήρια. Αυτό ήταν. Μου λέει έλα γιατί θέλω να είμαι δραστήρια. Λέω Ηλία μου. Η ειδικότητά μα. Και όλο μισό καφέδε. Ο Γιώργο είναι τη υπομονή, οπότε θα σε γυμνάσει. Έχει χιούμορ αγάπη μου. Και χιούμορ. Ό,τι θέλει κάνω. Παρόλο που ξέρει. Δεν είναι σαν κι αυτό. Η διάρκεια μετά από ένα σημείο κουραστική, ξέρει. Η διάρκεια. Πρέπει να βρει το timing, εδώ είναι πολύ σημαντικό. Ναι, καλά, σκάνω. Δεν ήθελα να σε κουράσω. Να βάλουμε και τον Αλέξανδρο. Φαίνεται σαν κανείς ο σκύλος μπροστά στο Γιώργο. Φομεράνια. Λοιπόν, άκου, έχουμε ένα challenge σήμερα. Πρόσεχε να έχω στούντιο μετά, μην με γαμίσει. Μην αγχώνεσαι, όχι, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Ποιος ξέρει. Μακροπρόθεσμα. Πρέπει να σου βάλω και ένα στόχο. Αφού θέλει στόχο στη ζωή, έχει βάλει τόση δυνατότητα και έχει ζήσει όλα. Οπότε λε. Ένα-ένα. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω 5 σχισούλε. Άλεξ, μην το κάνει την μπουκή του κυρίου. Αυτά που σου έχω μάθει αλλού. Δεν φτάνει. Το έχω ξανακούσει. Το έχω ξανακούσει. Βγάζουμε για σχισούλε, με χθενίζει. Όχι, το μαλλί πριν. Πριν. Γιατί να μην βάλουμε σε στόχο το μαλλί. Όχι, όχι. Βάζω άλλου στόχου. Βάζω το μαλλί κάτω. Είναι ωραίο τώρα ο Κόναν. Ωραία, πώ θα το. Βάλω το κάτω. Τώρα κατευθείαν. Τώρα είναι και λίγο βρεγμένο ακόμα. Οπότε θα... Αμάν, μαλλί. Πω καλά. Τώρα είναι ο στόχο. Τώρα κάνω γυμναστική θέση. Τα πολλά και τα λίγα. Θα κάνω μια τζούρα και μετά αρχίζουμε. Εσεί συνεχίστε. Λοιπόν, άκου σου δίνω το χώρο σου, αλλά τώρα έχουμε δουλίτσα μετά, έτσι. Τι έχει. Πρέπει να σε ανοίξουμε λίγο, να σε τεντώσουμε. Θα του μείνει γριά στα χέρια στο άνοιγμα. Για να μην γυαλίζει. Θα βάλω και εγώ μια φορά. Έχω το λευκό του, δεν τη λέω. Όχι, σε μου. Τη βασιλική σχολή. Κάσε, λένε οι χείρε του, είναι και παντρεμένε. Βούλωστο. Παλιά στα χωράφια κρατούσανε ομπρέλε. Ο ίδιο είναι για τι δεύτερε, αγάπη μου. Αμέσω να με βρισμένει, ήσουν και φτωχιά. Παλιά. Δεν ξέρω αν είναι παλιά.
Εγώ από παλιά όμως μαύριζα και με περνάγανε η φτωχιά. Ξέρεις εσύ. Να σου πω, ηρεμία. Φτάνει με το τσιγαράκι. Πλάκα κάνει. Καπνίζεις. Έχω καμπνίζα. Καπνίζεις. Α, έτσι για να μου το σβήσεις. Τέτοια π***α είσαι. Για να σου φυσήξω στο στόμα. Για να σου φυσήξω στο στόμα. Έλα εδώ μωρί κάτι. Έλα. Αχ, θα τρελαθώ. Δεν θέλεις στρώμα, έλα αγάπη μου. Πάρ' το σκύλο. Πάρ' το σκύλο. Αλέξανδρε. Λίγο το mobility, Λία μου. Να σου πω. Σιγά σιγά. Τα προσαγωγά, μη σπάσουνε. Μα τώρα είναι... Εντάξει, έχεις δίκιο, είσαι πολύ γρία. Πλάκα κάνει. Είσαι πολύ γρία. Αυτό είναι άσκηση. Να κάνουμε λίγο, να δουλέψω. Έλα. Όπα. Φάτον. Μισό λεπτό να βγάλουμε έξω. Νομίζω ότι με πειράζει. Ηλία, ναι, μην κάνω καλό. Ωραία, εντάξει, άστο. Έλα, πάμε. Ηλία, σήκω. Πάμε έξω. Πάμε. Έλα, πάμε. Έλα, Ηλία, πάμε, Ηλία. Τώρα με προστατεύει, νομίζει. Έλα, πάμε. Μην φας τον πόγρι τώρα και έχουμε άλλα. Δεν το ρίχνει, λοιπόν, να πάμε. Πούσα. Τα προσαγωγάσου, τα προσαγωγάσου. Τα προσαγωγάσου. Και κάνε μου τηλιακό. Έλα σε μένα, Ηλία μου. Είσαι στα καλά σου. Ένα. Πάμε, δύο. Άμα με τραβά, είναι γυμναστική. Δεν σε τραβάω, τι να κάνω, προσπάθησε λίγο. Τρία. Φαντάσου πόσο πίσω τον έχετε. Η στάση αυτή τώρα είναι καλή που έχει. Περιμένει κόσμο. Περιμένει κόσμο και εσύ, έτσι κάθεται για αυτό. Γελάει. Για πάμε λίγο τη μεσούλα σου εδώ, πώς είναι. Για μεσούλα, την πρώην μέση. Μη φοβάσαι, κοίτα εδώ τι. Μα τώρα αυτό είναι. Συγγνώμη. Να σε γυμνάσουμε. Να το γυμνάσουμε πέρα, όχι να το γάμουμε. Άκουσε με τι γίνεται. Αυτή ούτε ζέστα πονάει μάτια. Εδώ. Πονάει, βλέπεις. Όχι, εννοώ εδώ, στη μέση. Παντού κι όμως κάνει κρακρά, δεν υπάρχει σωτηριά σου. Απόλαυσε όσα έχεις. Σε πίεσε λίγο βέβαια. Ναι, άσε. Πονάει. Έπεσε ένα χάμπουργκερ που έδινα στους δημοσιογράφους. Ένα τσίσμπουργκερ που έδινα στους δημοσιογράφους και πήγανε να σκύψω. Και είπα γάμο το μπόγρι το ύψος σου γάμο. Ο οποίος θα σου ξανάρθει, έτσι. Ναι, μούργεται τώρα συνέχεια. Το θες. Ε? Το θες, γιατί... Το θέλω γιατί περνάω καλά, χιούμορ ο άνθρωπος. Με τις άλλες τις ηλίθιες, τι να πεις. Πρόσεχε το ζάχαρο, πρόσεχε αυτό. Δηλαδή, σαν να κουκουβερνάντα. Ενώ είδες ο Μπόγρης, μου φέρει και τα... Χωρίς να ζητήσω εγώ. Τα Bloody Mary, κάμισε το τσιγαράκι σου. Καταλαβες. Έτσι είναι οι άνθρωποι σωστοί. Αυτές μη. Και λένε μόνο μη. Όταν λες σε κάποιον μη, λες μην κάνεις αυτό. Όπως εσένα σου λέω, μη φας ένα μπουκάλι. Αλλά πάρε ένα μόνο. Πάρε, φάε ένα χάμπουργκερ. Φάε ένα αυτό, καταλαβες. Δεν μπορεί να λες μη μόνο. Όταν λες μη, πρέπει να προτείνεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Οπότε μην μου ξαναπείς μη. Αν δεν μου έχεις λύσεις. Για να μου την πετάξεις. Θέλω να μου κάνεις κανένα σκουότ για τον κόλπο. Εγώ έτσι δεν απετάει. Άσε τώρα με τις κάμερες, το κάνουμε μόνο μετά. Όχι, από πίσω δεν γυρνάω. Δεν γυρνάς από πίσω. Δεν γυρνάω. Παραλίγο, Ηλία μου. Μα τώρα είναι... Είσαι τρελή μου, ρε, άσε με κάτω. Μα τώρα πλάκα μου κάνεις. Μα είσαι πιο γριά και από τις χαριάτιδες, δεν αντέχω. Είσαι πιο γριά και από τις χαριάτιδες. Αυτή του Λονδίνου που είναι μόνη. Λοιπόν, τρικέφαλα. Για να σε δω, γιατί πρέπει να ξέρεις καλά να τραβάς. Τα χέρια του εδώ. Εντάξει, είναι πολύ ελαφρύ. Ναι, γιατί το έχεις μάθει κιόλας στην κίνηση. Όχι, είναι ελαφρύ. Ελαφρύ, πάμε να βάλουμε λίγο κοινά. Μπορώ να το κάνω λίγο παραπάνω. Μπράβο, λίγο παραπάνω. Γελάνε και τα φυτά, βλέπεις. Γύρω από πλάτη, έλα πιο πίσω. Ναι. Έλα πιο πίσω. Μπράβο, εδώ. Πολύ με κεντράει. Καλό, ναι, καλό. Τα μέτρα σου παίρνω. Απλά θέλω να πας πιο πίσω, γιατί στον μπροστά θέλω να ανοίγει μου πλάτη, μάτια μου εδώ. Και μπροστά πιο μπροστά. Ωραία, έτσι. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Στο καθρέφτη μου βγαίνουν τα γέλια. Βάλτε τον Ηλία στο ρολόι να μετράει πόσα τρώει. Έχουμε σκούρας πάρα πολύ. Ηλία μου, θέλει δουλίτσα γιατί είδες και με τις ατάλλαντες στο σκέρο δεν έχει γίνει τίποτα. Θα ανανεωθείς, κάτσε. Κατέβε σε κάνω εδώ πέρα. Πάρτε θέση. Δύο λεπτά. Πού θέλω να βγάλω. Κάτσε. Ωρε, πούλη. Όχι, sorry. Κάτσε sorry, Λιά. Εγώ πρέπει να φύγω. Μωρό μου, sorry. Μα έχω βρει. Μα είχε βρει το καλύτερο αγόρι. Για να πας εσύ, θέλω να φύγει πολύ. Κατάλαβες. Θέλω να φύγει. Μου είπανε τα goodies ότι θέλω να κάνουμε μια φωτογράφηση. Το κοροϊδεύεις. Όχι, αλήθεια σου λέω. Και δεν με ρωτάς. Εσύ το λέω τώρα. Και πότε είναι η φωτογράφηση. Σήμερα. Θέλει να κάνει το αρκουντάκι, το αρκουντάκι. Αν σου λέω, αν σου πω, τι θα κάνεις, τι θα σου πεις, ότι δεν με αφήνει ψινάξεις, ε. Στην πλάτη σου όλοι, λέω. Τα γκούτις είναι ελληνικά. Ναι. Να πας, αλλά πρέπει να μην το μάθει ο Νταλάρας.
Θα πας. Δεν την κάνεις. Φεύγω. Δεν είμαι open-minded, ε. Είσαι πάρα πολύ καλός. Τσαμπανίσου, να βγεις μάνα, να σε βάπτω, σε χτενείς, μη βγεις σε τσαμπάζω. Να σου πω. Οπότε τρέχεσαι να απαντηθώ εγώ να φτιαχτώ για το στούντιο. Ωραία, άκου όμως, επειδή έχω απαιτήσει την επόμενη φορά. Κατάλαβα. Αλλά σήμερα εντάξει, ήθελα να δει γυμναστήριο, ήθελα να. Ήταν αναγνωριστική να δω σε πόσο κακή κατάσταση είσαι. Ωραία. Καλά, το είδαμε. Η πλάτη που έκανε 100 κρακ πειράζει. Σε 90 χρόνια καλά είναι. 70 είμαι. Εντάξει, ναι. Μπαρμπή, έλα εδώ. Ξέρετε, εγώ τι είμαι, τη Μόνικα. Για πες. Την έστειλα για να. Για να κάνει δοκιμαστικό στο Ψημόπουλο, αυτό που μου κάνει, θα τον γνωρίσει σήμερα, που μου κάνει και την ενορχίστρωση. Ωραία. Και αυτός κάνει και το Just It, του Όβας και όλα αυτά. Και του λέω, να σου πω, δεν σαν λέει, γιατί θέλω να τη χώσω στο Just It του Όβας. Και τραγουδάει. Τώρα είμαστε μεταξύ μας. Ναι. Ωραία. Τι δεν σαν λέει, αφού άμα του πεις πάρτι να την παίρνεις, δεν ξέρει. Αφού τώρα εμάς βρήκες και εσύ. Ναι, βρε αγάπη μου. Το πουλάς αλλά... αυτά στη Μόνικα για να νομίζεις τώρα. Εμάς βρήκες και εσύ. Όχι, όχι. Της είπα να πάει να κάνει demo. Το... Αλλά αυτή νομίζει για το γεροκομείο. Δεν ξέρει ότι. Την πήρανε κιόλα. Ναι, αλλά και σε νότερα με πατάει, όπως εγώ. Νομίζω θα την πάρουν γιατί έχει μπει από πίσω. Όχι, όχι αυτό. Ωραία, ξέρεις, ωραία. Όποια χάρη και να σου κάνουν, αν δεν αξίζει ο ίδιος, δεν. Δεν προχωράει. Έχεις ο χώρος όμως και στον αθλητισμό. Δεν σηκώνει χάρες. Το ακούω. Άμα ένα, δεν δύο αξίζεις, χρόνια μέχρι εκεί. Ναι. Όποιος, δηλαδή ο Μάικλ Τζόρνταν να συζητήσει, άμα δεν αξίζει, θα. Καλά, θα ξεφουσκώσει αμέσως. Για ένα-δύο χρόνια όμως, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ηλία, πρέπει να φύγουμε για το στούντιο. Θα έρθω κι εγώ οπωσδήποτε. Ναι, γιατί. Τέλεια. Τέλεια. Είχα και εγώ μια έφεση στο τραγούδι, στο παρελθόν γενικότερα. Δεν τραγουδά, πλάκα κάνει. Δεν τραγουδά, αλλά είχα άλλη έφεση, οπότε. Α, να το ξασκήσω. Ναι, ναι, το ξέρω, ναι. Σε όλα τα ρεπερτόρια θες. Έντεχνο θέλεις. Ροκ θέλεις. Pop θέλεις. Λαϊκό. Λοιπόν, έλα, φύγαμε. Σήκω, σήκω, γρήγορα. Η Μόνικα το πρωί και σου είπε κάτι για μια φωτογράφηση που θέλει να κάνει σήμερα. Ναι, ναι, την έκανε. Εγώ το. Ναι, βέβαια. Καταρχάς είναι ελληνικό προϊόν. Γιατί μου το επιτρέψω. Μια χαρά και το δοκίμασα και μου άρεσε και πάρα πολύ να έχει υπόψη τελικά. Ναι, τώρα θα έρχονται, ας πούμε, καλεσμένοι σπίτι και θα του λέω: τι θέλετε, λίγο ένα σοτομπριό, γκούντι, χαβιάρι, τι θα πάρετε. Θυμάμαι, Ηλία, είμαι στη Μήλο, κάνω διακοπές όπως έκανα κάθε καλοκαίρι. Έρχεται. Το πλοίο νομίζω ότι. Εντάξει, μη λέμε ονόματα. Ένα σκάφος, ναι. Φίλοι σου και γυρνάγατε. Ναι. Και δέχομαι ένα τηλεφώνημα. Σκάφος, όχι πλοίο. Δεν νομίζουν ότι ήρθε κανένα πετρελαιοφόρο, έτσι όπως το πει. Όταν πήγαινε πάντα στην Μυτιλίνη, γιατί είναι λεσβία ο κύριος, δηλαδή πάει μόνο με γυναίκες. Στην ναι. Μήλο, έτσι, μπράβο. Πάντα τον έπαιρνε τηλέφωνο, γιατί έχει ένα σπίτι, έχει. Είχα, μου το πήρανε. Υπέροχο και πάντα έπαιρνε την παρουσιάστρια. Είμαι εδώ πέρα. Πάμε να βγούμε. Ή έλα στο σκάφος, ή πάμε να φάμε, ή τέτοια. Λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: πού είσαι, μωρή παρουσιάστρια? Του λέει: εσύ πού είσαι? Μου λέει: είμαι στο λιμάνι της Μήλου Ανοιχταρόδου. Έντε χώραγες. Ναι, ναι, ναι. Του λέω: είμαι στο λιμάνι. Θα περιμένεις, σε 10 λεπτά θα βγω. Μπαίνει λοιπόν στο τέντερ, το οποίο ήταν σαν το πλοίο της γραμμής του τέντερ. και το τέντερ, ναι. Όχι, ήταν μια σκαφάρα το τέντερ. Ναι, 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 βέβαια. Τι. Και βλέπω να έρχεται ένα τύπος με ξεδέμα. Ένα παπούτσι, αυτά που συνονογιόταν με το πλοίο, έλεγχες όλο όχι, το πλοίο. Όχι, το walkie-talkie. Ναι, 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 μεγάλο όμως. Ναι, μεγάλο, μεγάλο. Και μου έρχεται έξω και βγαίνει και το αγόρι μας ήταν μαζί. Ποιο αγόρι? Δεν θέλω να δω τη μνήμη σου. Ποιο τραγουδιστή είχες? Ο Ρουβάς. Είναι επί Ρουβά, είναι επί Dream Show. Α, το Μαρτάκι. Δεν τον είχα εγώ το Μαρτάκι. Τον είχα στο σκάφος. Το αγόρι σου εννοώ, το ναι. Οποίο το είχε στο σκάφος. Δεν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Και μου φέρνει και το Μαρτάκι. Χαίρομαι που βλέπω το Μαρτάκι, γιατί είχαν περάσει μερικοί μήνες που είχε τελειώσει εκπομπή. Τον φυλάω, αγκαλιάζουμε με αυτό και πάμε σε ένα κλαμπάκι. Μπαίνουμε μέσα στο κλαμπάκι, αρχίζει αυτός. Αυτός είναι. Εγώ ήμουνα 15 χρόνια στη Μήλο, 20. Αυτός φερότανε, λες και είναι 40 χρόνια στη Μήλο. Άκουσε μουσική, κανονικά. Πέναγα και τις ανομαλίες. Και κάποια στιγμή
είναι τέσσερις ναύτες με τα ναυτικά, λες, και έχουν βγει από πίνακα του Τσαρούκι και μπαίνουν μέσα χαρούμενοι. Όπως μιλάγαμε με τον Ηλία, τους βλέπει, αγόρια, πάει, τους πιάνει σε στυλ γιάνκα και κάνει ένα χορευτικό σε όλο το μαγαζί, τρεις ναύτες μπροστά και ο Ηλίας από πίσω. Απίστευτο. Ενώ θα μπορούσε να είναι και το ανάποδο. Ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι, κρατάγε στα προσχήματα στην αρχή. Και γυρίζοντας, κάνει το καταπληκτικό, παίρνει την παπούτσα, έλεγε στο όνομα του σκάφους. Δηλαδή, ξέρω, πες ότι λέγανε Ελπίδα. Ναι, ναι. Ελπίδα εκεί, έλα, ελάτε να πάρετε το μαρτάκι, έχει αύριο το πρωί γυμναστική. Και λέω, καλά, είσαι ηλίθιος, του λέω, είσαι διεστραμμένος. Όχι, όχι, πρέπει να ξυπνήσει το πρωί, να είναι φαντάρος να κάνει γυμναστική. Έρχεται το σκάφος, φεύγει ο μαρτάκι σε βρεγμένη, πώς το λένε, γάτα, βάζει την ουρά κατά τα σκέλια, τον παίρνει το σκάφος, τον πάει στο πλοίο και έμεινε αυτός να παίζει με μένα και με τους ναύτες. Και με τους ναύτες ήτανε. Ναύτης βγήκε στη στεριά, όχι για περιπολία, για άλλα πράγματα. Για, ναι. Ήτανε για καταπληκτικό. Βεολυχία. Ναι, ναι, ναι. Ναύτης βγήκε στη στεριά για απεολυχία. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι από σένα τα αυτά που έχουμε κάνει μαζί και το άντρες έτοιμοι για όλα, το μεγάλο παζάρι, το κάτι με μεσημεριανά που έκανες πολύ πιπεράτα που είχε γίνει της πουτάνας τότε. Τέλος μαζί. Και εσύ μου είπε η Μόνικα ότι έχεις κάνει 40. Είναι το, να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή η φίλη μου η Ελευθερία, κεφαλάκι μόνιμη συνεργάτης μου. Α, την Ελευθερία που την είχαμε μαζί. Ναι, έτσι, βεβαίως. Ναι. Είχα γενέθλια και σκέφτηκε να φτιάξει ένα πίνακα και να παίρνει τίτλο εκπομπής φωτογραφιούλα, τίτλο εκπομπής φωτογραφιούλα. Αυτό λοιπόν, όταν έμεινα στην Κηφισιά που ήταν δικό μου το σπίτι και πλέον δεν υπάρχει, σκέφτηκα πού να το βάλω σαν δώρο και το έβαλα εκεί που είχα διάδρομο, μηχανήματα και αυτά. Κάθε φορά που ανέβηκα στο διάδρομο να κάνω, κοίταγα τις εκπομπές και λέω, δεν είναι δυνατόν, ρε παιδί. Μα δεν κάτισα ποτέ στα αυγά μου. Έκανα δηλαδή, που να κάτσεις. Όχι ποτέ, μα δεν είναι δυνατόν, διότι έβλεπα και έλεγα, αυτή 40%, αυτή 35%, αυτή 60%, αυτή αυτό. 80%. Αυτό, ναι, και ξεχάστηκα. Το Big Brother έφτασε 86%. Ναι, αυτό σου λέει, το 80% ναι. Ξέρω που το λέω. Το καταπληκτικό ήταν το επιτέλους μαζί που το έκανα χρόνια. Α, το επιτέλους μαζί. Το απογευματινό. Κάποια στιγμή, κάναμε 50-60. Και κάποια στιγμή, μια μέρα, κάνει 75%, υπερεύει το 70% και πήγε 75%. Και με παίρνει ο παραγωγός και μου λέει, σκεφτόμουν να σε απολύσω, γιατί δεν έπιανες με τίποτα το 70%. Αλλά σήμερα έκανες 75%, σου δίνω περιθώριο ένα μήνα. Φτάσαμε, κάναμε και παραπάνω, κοντά στο 79%. Δεν γίνεται σε καθημερινή να κάνεις το απόγευμα. Ήταν, ξέρω εγώ, 5 με 7, 4 με 6, δεν θυμάμαι. 70%. Αυτό ήταν η θεαματικότητα εκείνη τη στιγμή. Yeah. Και στα μικρά, τα μικρά τι ήτανε που λέγαμε τότε. Τα απόλυτα, δηλαδή, από τους 100 Έλληνες πόσοι είδαν. Yeah. Ενώ όταν λέμε 20% είναι από τους 100 της τηλεόρασης. Yeah. Στα μικρά που κερδίζουν πάντα οι εκπομπές του prime time. Γιατί yeah. βλέπουν περισσότεροι yeah, Έλληνες. Yeah, yeah. Και ήμουνα πάρα πολλές μέρες καλύτερος από το prime time σε απόλυτους αριθμούς. Και σου λέω τι prime time. Το πετυχημένο σύριαλ της χρονιάς. Και κέρδιζε το επιτέλους μαζί. Δηλαδή, αν βλέπανε, ξέρω εγώ, 2,5 εκατομμύρια, βλέπανε 2,5 εκατομμύρια την εκπομπή. Αυτό το πράγμα. Εγώ αυτή την εκπομπή τη σταμάτησα κάποια στιγμή στο 45-46%. Ότι γιατί πήγαινε άσχημα. Όχι. Ότι εντάξει, ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Ας κάνουμε κάτι άλλο. Σου λέω αυτό, δεν καθόμουν στα αυγά μου και κάναμε και κάτι που να είναι διαφορετικό και το οτιδήποτε. Δηλαδή, δεν ήμουν ο ψωνισμένος που κάνει καριέρα. Ήμουν ένας άνθρωπος, καλή ώρα είμαστε έτσι, βάζαμε ένα στοίχημα, βάζαμε ένα στόχο, πάμε να το κάνουμε, ναι, άμα φάμε το κεφάλι μας. Ναι. Μα, δηλαδή, τότε υπάρχει δεν το τρώγαμε. Τόσο αυτοεκτίμηση που λες, δεν κρίνομαι εδώ πέρα, κρίνεται κάποιες σκέψεις μου, το project, η στιγμή, ο ανταγωνισμός. Δεν έγινε και τίποτα. Δηλαδή, όταν πιστεύεις στον εαυτό σου. Εγώ πάντα πίστευα τον εαυτό μου, όχι υπερφή, αλλά εγώ είμαι και άλλος δεν είναι. Εγώ έλεγα, τι είμαι μωρέ, τίποτα δεν είμαι, εντάξει. Εγώ εκτιμώ μια σειρά πράγματα. Μου λένε, είσαι ευφυής, είσαι έξυπνος, έχεις γνώση
Και λέω, εντάξει, μην υπερβάλλετε, καλός είμαι, αλλά θα μπορούσα να είμαι και καλύτερος. Και πολλές φορές λέω, κοίτα, έχεις πολύ ταλέντο. Νιώτη, που έλεγες πως θα γινόμουν άλλος. Όχι, γιατί κοίτα. Λοιπόν, για πάμε, με βοηθάς λίγο, γιατί τι θέλω. Τι εκπομπές να σου λέω. Για τη Μόνικα. Όχι, δεν τις θυμάμαι, είναι πάρα πολλές. Θα σου πω εγώ. Πώς να μου επιτέλους πεις. Μαζί. Το άντρες έτοιμοι για όλα. Τα dream show που κάναμε που δεν ήταν. Ήταν θέατρο. Το μεγάλο παζάρι. Το χαμογελάτε είναι μεταδοτικό. Μπράβο. Μία απογευματινή στο Μέγκα που δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Που βγήκε. Όχι, όχι, απογευματινή. Που βγήκε για πρώτη φορά, ήρθε από τη Θεσσαλονίκη ο Αρναούτογλου. Ηλία, δηλαδή στα διαλύματα στο Dream Show, έτσι περνούσατε, να το κλαίγατε. Ασταμάτητα. Μα η ιστορία με το λουλούδι, ήταν ένα λουλούδι, κλεισμένο σε πλαστικό, και έρχεται ένα κοριτσάκι, δεν θυμάμαι, μικρό όμως, ξέρω εγώ, 10, 11 το πολύ, μπορεί να ήταν και 8. Και πάει, κύριε Ψινάκη, αυτό για σας. Και ο Ψινάκης και εγώ είδαμε το λουλούδι, το οποίο ήταν τρυφερό αυτό, πολύ εισπράξαμε, αυτό. Αλλά το λουλούδι ήταν της κακιάς ώρας, δηλαδή ήταν... Είναι, δεν λες μου, το δώσαν κιόλας. Και εκεί που ήταν να πει, πώς το λένε, Ασημινάκη πάρε το λουλούδι, για αυτό, του ήρθε η ιδέα ότι θα του την πω του Αντρέα. Ναι. Και έτσι είπες. Ναι. Τι θα μου κάνεις. Πώς θα ήταν άμα σου βάλω αυτό το τριαντάφυλλο στον κόσμο. Ξαναπέστω. Όχι. Όχι, ξαναπέστω. Πώς θα ήταν άμα σου βάζω αυτό το τριαντάφυλλο στον κόσμο. Θα ήταν σαν να μπαίνει η άνοιξη. Θα ήταν ουρανού κατάνοιξη. Σε βλέπω και ζορίζεσαι. Τι έχεις πάει. Κατουριέμαι. Αλλά δεν με αφήνει να πάω να κάνω. Γιατί δεν έχεις άλλους τρόπους εσύ. Ναι, αλλά παίρνει. Σε παίρνει. Θες να στο κρατάω. Μπάμπη, όχι, όχι, όχι. Δεν θα. Αυτό ξυπηρετούμε. Μπάμπη. Τι, ο Μπάμπης είναι υπεύθυνος κατουρήματος. Ναι, τώρα θα έρθει κάτι. Μπάμπη. Μπάμπη. Φέρε ένα βλατιμέρι και μια κανάτα άδεια. Για πάμε, γιατί θα εσύ να κάνεις την πάνα μπάρμπα. Φέρε την κανάτα, ρε Μπάμπη. Και βλατιμέρι. Για πλάτη μέρη, ναι. Θα πιω κι άλλο ένα, γιατί μαζί γιορτάζω, γιορτάζω και το φωνάζω. Ευχαριστώ πολύ. Έχεις βάλει βότκα, Να σου πω. Ναι, βλακίες. Η κανάτα δεν είναι πολύ φαρδιά. Μια χαρά είναι, γιατί για να μην να γίνει και κανένα πιτσιλιτό. Να σου δώσω αυτό. Όλοι. Και εκεί μπαίνει. Και τώρα που το βλέπω. Άστο, ναι, ναι, άστο. Είναι και green. Εντάξει. Είναι, ναι. Μα είναι σύγχρονο τώρα, είναι τη πράσινη ανάπτυξη. Λοιπόν, κοιτάξτε αλλού. Κοίτα αλλού. Αν είναι δυνατόν. Βάνα, Γκρέτα, κοίτα αλλού. Να σου πω κάτι. Ηλία. Μα εδώ δεν με αφήνει να κάνω. Λοιπόν, να σου πω για να περάσει. Είσαι πολύ πρικισμένος, αλλά μικρούτσικα πρικισμένος. Ναι. Φέρε μου την green cola τότε. Εν τω μεταξύ, βρες. Θες να σου κρατάω την κανάτα. Όχι, όχι, δεν θέλω να μου κρατάς τίποτα. Αυτό ξυπηρετούμε. Την πάτια. Όχι, λέει, μπορείς να μου κρατάς την κανάτα. Θέλω να μην μιλάς, συγκεντρώνομαι. Λέω, γιατί είσαι πιασμένος. Μην μιλάς, συγκεντρώνομαι. Άλεξ. Να κάνει μπάμπα. Μπάμπη. Έκανα. Να σου πω. Μπάμπη, από εδώ. Καλή ποσότητα. Ξέρεις, με το προστάτη δεν βγαίνει και φωτή. Αυτό βλέπω. Ναι. Είναι το κόκκινο μου λόγω συμπερδεύει. Λόγω προστάτη, λέρωσε. Όχι, αν σταμάτω, δεν λέω. Θα λέρω να είμαι στην green cola. Μην το πιείτε, λουστείτε. Είναι κοριτσάκι. Όχι, ναι. Είναι κοριτσάκι με κάτι αρχιέ τόσο. Δείξτε τα αρχιέ σου. Δείξτε τα αρχιέ σου, κύριο Μικρούτσικο. Να σου πω, δείξτε τα αρχιέ σου στον κύριο, θυμάσαι. Dream Show. Πες την ιστορία. Τότε ήσουν παντρεμένος με μία... Πώς τη λέγανε την... Με μία θα ήμουν. Αν ήμουν στο Αμάν, θα ήμουν με καμιά εικοσαριά. Ναι. Και αν είσαι στη Νέα Υόρκη, θα ήσουν με σύζυγο. Και κάποια στιγμή, είναι η γυναίκα του, είναι και η Τζούλια. Η Δήμητρα ήταν. Η Δήμητρα. Ναι. Και την είχα φέρει και του λέω να σου πω κάτι σε παρακαλώ. Γιατί κάνω αβάντα τη Τζούλια, τότε κάναμε πολύ παρέα, είμαστε πολύ φίλοι. Του λέω. Κάτι σούπα, πήγαινε. Λες, κάθεται εκεί μπροστά. Mm. Και ήταν δίπλα η γυναίκα μου. Mm.
Και μου λες πήγαινε εκεί πέρα, μωρέ, κάπως να τη δείξεις. Όπως μιλάω λοιπόν, κάνω εγώ τι βλέπω δίπλα στη Δήμητρα και πάω. Γεια σου Τζούλια, φιλιές, αγκαλιά. Ξέρεις, λέω, κολλείομαι γιατί πρέπει να κάτσω και είσαι τόσο εκθαμβωτική. Και δίπλα αυτό κάνω το γνωστό παιχνίδι. Ναι, ναι, αυτά κάνω. Της αντεράστριας και αυτά και το ένα και το άλλο. Και νιώθω ότι, πέρασαν εκείνα τα δευτερόλεπτα να σου ικανοποιήσω την επιθυμία σου. Ναι. Και τελειώνω. Γιατί εγώ το ζήτησα. Και ναι, 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 μου λέει πήγαινε. Και μου το έκανε ο άνθρωπος αμέσως. Να τη δείξουμε. Τελειώνει λοιπόν αυτό. Και φωνάζει αυτός, Τζούλια έλα εδώ, πάει έρχεται η Τζούλια, κάθεται πάνω του και οι δυο κοιτάγανε... Στο καμαρίνι. Όχι, εκεί που γινόταν η επιτροπή. Δεν έφευγες εσύ από εκεί, αφού κατούραγες και εκεί. Α, ναι. Σε διάλειμμα. Σε διάλειμμα. Δεν καταλαβαίνω. Είπα και εγώ. Δεν ακούει, είναι από αυτή μάλλον. Είμα, τα λέω δυνατά. Μ' ακούς, ωραία. Λοιπόν. Ωραία, είπαμε. Μην μου χαλάσει και το κανονικό. Κάθεται στη θέση του, γυρνάει λίγο την καρέκλα γιατί είχε μπροστά. Και της λέει κάτσε. Και αυτή κάθεται με το ποπουδάκι της πάνω του και είναι και τα δύο πρόσωπα. Τρομερό ποπουδάκι. Σαν να βλέπουν τηλεόραση. Εσύ είπας. Λοιπόν. Και βλέπει τηλεόραση. Και μου φωνάζει. Μωρή, πώς το λέει, γλυκιά, μωρή γλυκιά, μωρή παρουσιάστρια, έλα εδώ. Πλησιάζω λοιπόν και βλέπω τον Ηλία και πάνω του την Τζούλια. Και λέει το αμίμητο. Τζούλια, δεν θα το πω γιατί τώρα είναι αυτό. Δείξε το πράγμα σου στο. Στην παρουσιάστρια. Ναι, μπας και κομπλάρι. Με την κανονική λέξη γι' αυτό. Μπας και κομπλάρι, παρουσιάστρια. Η παρουσιάστρια. Λέω τον παγιάσα. Η Γκρέτα. Είναι αμετανόητος, λέω κι αυτό. Αλλά δεν ήξερα ποια άλλη ήταν αμετανόητη. Κάνει μία έτσι, φοράει και βρακή, μου ανοίγει τα πόδια και βλέπω. Δηλαδή, πώς να σου πω, όπως ο γυναικολόγος το βλέπει. Ναι. Από πιο μακριά. Κανονικά. Η προδιάθεση ήταν. Να κάνω ένα μάθημα. Να ξεκαθαρίζουμε αυτά, λένε. Να κάνω ένα μάθημα ανθρωπολογίας. Να δω εδώ, να δω εκεί. Αλλά λόγοι σεμνότητας, τις οποίες άντλησα από σένα. Ναι, ναι, έχεις και αυτό είσαι. Κοιτάζω μία. Να έχω την εικόνα, δηλαδή φωτογραφίζω μία. Από σεμνότητα, κοίταξε. Τι ηλίθιος που είσαι, τι του κάνεις του κοριτσιού. Αλλά το κορίτσι ήταν πάνω του και ακυζόταν. Ήτανε. Δεν καταλάβαινε αυτό. Ενώ αν είχε που. Δεν θα είχα μία σεμνότητα να ρίξει μία ματιά από σεμνότητα. Αν είχε πούλο η κυρία, ας πούμε, δεν θα κοίταγε. Δεν ξέρεις τι έχω τραβήξει με αυτόν. Και είχε και πέραση που. Στον Αλφα έκανα πάρα πολλές εκπομπές και δεν θυμάμαι τους τίτλους. Θυμάμαι ένα «Το κάνει, δεν το κάνει». Ένα, ναι. Το μεγαλύτερο σκηνικό σε σόου, δηλαδή ήμουνα στο δρόμο, θυμάμαι είχα ένα... όχι κρακεράκι, ήταν ένα, όχι κρακεράκι. Αυτά τα μακριά πώς λέγονται. Τσιμπούκια. Όχι, με σουσάμι. Τσιμπούκι. Η πίπα της κυρίας Βόσου, παραπίπα. Όχι, τσιμπούκι με σουσάμι. Α, γράψτε και το παραπίπα, να το βάλουμε, ναι. Συγγνώμη. Πώς λέγεται τσιμπούκι, λέω με σουσάμι. Πώς λέγονται με μακρουλά με σουσάμι. Κριτσίνια. Είχα ένα κριτσίνια. Τσιμπούκια με σουσάμι είναι άλλο. Είναι... πολύ ωραία. Μ' αρέσει. Σκέψτε το. Ναι. Μου το λες πολύ αργά, μου το λες 30 χρόνια πριν, θα το είχα κάνει. Θα σου είχα βάλει... σαν να κουλουρά στην Ομόνια. Θα σου είχα βάλει ιδέες. Λοιπόν, κριτσίνη στο στόμα εκπομπή, ας πούμε. Ήταν, δεν ήταν, ήταν τα 10 λεπτά. Μια εκπομπή τρίωρη. Ναι. Λοιπόν, το κριτσινάκι περίμενα στο σταθμό του τρένου. Του τρένου, δεν υπήρχε μετρό τότε. Τρένο έβγαινα... σεξουαλικό ή τρένο. Όχι στα 4, ούτε τρένο Αθήνα Πειραιάς. Γραμμή Βικτόρια Πειραιά. Αυτό το τρένο. Λοιπόν, έβγαινε ο κόσμος και έλεγα, θέλετε να φάμε ένα σουσάμι μαζί, να δούμε αυτό, ένα τέτοιο. Τι ήτανε λοιπόν, αν μπορεί να φάει ένα σουσάμι μαζί μου. Ερχότανε λοιπόν μια πολύ ωραία γυναίκα. Ναι, όχι, δάγκωνε δεν το σουσάμι, άσχημη δαρκότα. Δάγκωνα εγώ, δάγκωνα και πλησίαζαν τα χείλια μας. Και έβλεπες τώρα το πλάνο, τα μάτια της. Και ότι αν φάω παραπάνω θα είναι αυτό. Έτρωγα λίγο, την πλησίαζα. Ποιος θα το παρατήσει πρώτος ήτανε. Έτρωγε λίγο και έκανα μια έτσι, οπ, και τη άρπαζα τα χείλη. Και τραβιότανε και αυτό. Αν θα το κάνει αυτό το παιχνίδι. Και έπαιρνα μια κούκλα. Αυτό στη τηλεόραση. Αυτό έβγαιναν από το δρόμο, πρόσεξα. Ένα γέρο 80 ετών. Που δηλαδή θα λέγει κανείς, τι κάνει τώρα ο Ανδρέας και έχει στο στόμα του. Μια νοικοκυρά. Από τις νοικοκυρές που έχουν πάει στη Λαϊκή. Ό,τι θέλεις και μερικοί το κάνανε, μερικοί μου λέγανε δεν το κάνω. Και πάντα σταμάταγε σε κάποιον που τον ρώταγα και ρωτάγαμε τις ομάδες το κάνω ή δεν το κάνω. Το κάνει ή δεν το κάνει, το κάνει ή δεν το κάνει και γινόταν. Αλλά αυτό γινόταν. Βρήκες. Με τέτοια.
με παιδιά, με ό,τι θέλεις, με εκεί, με το σουγκλάκο είχα μέσα και του βάζα δοκιμασίες. Εγώ το σουγκλάκο τον είχα τουλάχιστον μια πενταετία, εξαετία. Τον Απόστολο ήταν η αγάπη μου. Ήτανε, Απόστολος πώς, λεγόταν ο Σουγκλάκος. Ναι, Απόστολος. Με τον Απόστολο, λοιπόν, λόγω της δημοσιότητας, ξαναβγαίνει στην πάλη και κάνει έναν αγώνα στο, πώς το λένε, στον τάφο του Ινδού, πίσω από τον Παναθηναϊκό μέσα. Ναι. Και μου λέει, θα παλέψω με τους παλέμαχους, θέλω να έρθεις προσωπικά. Του λέω, υπάρχει περίπτωση να μην έρθω. Πάω λοιπόν στο γήπεδο, μου λέει, θα βγούμε μαζί. Του λέω, εδώ πέρα είναι κόσμος που έχει έρθει για την πάλη σε μένα, τι να με κάνει. Όχι, όχι, με πιάνει άλλα μπρατσέτη και βγαίνουμε μαζί. Αποθεώνει ο κόσμος τον Απόστολο. Στο χώρο γύρω, για να πει, μιλάει στο μικρόφωνο, χάρη στον Αντρέα Μικρούτσικο, έλεγε διάφορα τέτοια. Και μαθαίνω μετά τι. Πιάνει τους παλαιστές. Οι περισσότεροι αγώνες είναι fake. Δηλαδή, σου ρίχνω μπουνιά, βαράω το πόδι μου. Τους λέει, παιδιά, έχει έρθει ο Μικρούτσικος, θα πέσει κανονικό ξύλο. Του λένε, ρε Απόστολε, παιδιά, εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο δεν θα εκτεθώ. Και πέφτει ένα ξύλο. Και έρχεται ένας γνωστός. Μου λέει, τι πάθαμε με σένα, μας έχει καταμαυρίσει το ξύλο σου, Γλάκος. Μια εκπομπή πια είναι ένα live ζωντανό Ανδρέα που έρχεται η Αλίκη Βουγιουκλάκη με, με ελικόπτερο. Είναι το χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό. Είναι 28 Οκτωβρίου, την κάνουμε στον Ναύσταθμο, την κάνουμε και επαιτειακά για την ταινία «Η Αλίκη στο Ναυτικό» και έχει κάποιος συνεργάτης μου την ιδέα να φέρουμε την Αλίκη και το επαιτειακό να τον μπολιάσουμε με το επαιτειακό της Αλίκης λόγω Ναύσταθμου. Ναι. Και ήρθε και θυμάμαι με ελικόπτερο της Inter American. Inter American ή Express. Και, μπορεί να ήταν Express. Express, ναι, δίκιο, ναι. Ήταν του Γιάννη, του Γραφτόπουλου. Πάει κι αυτός. 50 μέτρα 100 από το stage που είχαμε φτιάξει, υποδέχτηκα την Αλίκη με μακρύ καλώδιο. Τότε δεν υπήρχαν τα σύρματα. Τη φυλάω, θα σου πω την εξής σκηνή. Με φυλάει η Αλίκη, την ήξερα αυτά, αλλά δεν είχα και την οικειότητα, δεν είχαμε κάνει ποτέ τηλεόραση, ας πούμε. Τη φυλάω, πιανόμαστε λαμπρατσέτο και έχουμε να διανύσουμε 100 μέτρα όπου έχει φωτορεπόρτερς, ελεύθερους που ξέρουν αυτό, κάμερες εκτός και τη δικιά μας την κάμερα. Και μας πηγαίνουν. Είμαι λαμπρατσέτο με την Αλίκη και προχωράω, κρατάω το μικρόφωνο αυτό και χαμογελάει σε όλους τους φωτογράφους. Ναι. Χαμόγελο κανονικά. Και εκεί ήμουν χαμόγελο, γύρναγε και την έβλεπα ότι κάτι θέλει να μου πει μυστικά και κατέβαζα το μικρόφωνο. Και μου λέγε, έχω μια ιδέα. Σκέφτομαι να κάνουμε γέλαγε στον κόσμο. Πρόσεξε, Αλίκη. Σκέφτομαι να κάνουμε ένα πράγμα. Το σκεφτόταν ο καιρός εκείνη τη στιγμή. Γέλαγε ξανά. Ο αδερφός σου, εγώ και εσύ, που είμαστε συνολικά πρόγραμμα και να κάνουμε μία παράσταση που αυτό και στείνει μία παράσταση εκείνη τη στιγμή. Στο είδε περπάτημα. Τα ελικόπτερα, είδε τον κόσμο, είδε την εκπομπή. Είδε αυτό, σου λέει ο Ανδρέας, είναι και ο Θάνος, είμαι και εγώ, αυτή η σύμβολη. Και μου κάνει μία πρόταση στα 100 μέτρα, η οποία ήταν αποσπασματική, γιατί χαμόγελο στον κόσμο, σοβαρότητα σε μένα και... Ναι, δεν γύρναγε σε σένα, ίδρυκα, γιατί δεν έβγαινε προφίλ. Και ίδρυκα στρατηγική. Τατά, τουτού, τατά, τουτού, τατά. Και λέω, είναι μοναδική. Ναι. Έχει δύο πρόσωπα, το γνωστό χαμογελαστό αυτό, και εδώ έχει ένα διάολο που κρύβει μέσα της, που
πώς τον λένε, στρατηγικά αποφασίζει, βλέπει, κάνει, δηλαδή μεταβλάζει. Εκπληκτική η αλήθεια. Εκπληκτική. Ξέρεις τι μου έκανε εμένα. Μια φορά πηγαίναμε σε μια πρεμιέρα που ήταν και η Ζωή και ο Λιγουρέζος και η Νόρα, η Μπαλσάμι. Και διάφοροι τέτοιοι και μου λέει: θα με πας εσύ. Λέω: δεν θέλω να. Εγώ θα καθόμουν πιο πίσω. Και κάτι μπαίναμε και ήταν πολλοί φωτογράφοι. Και τη λέω μια μαλακία εγώ, γιατί κάτι τη κρεμότανε και γυρνάει. Και μου λέει: σε γαμίσω μετά. Εγώ δεν, ούτε είχα φανεί, ήμουν από πίσω. Δεν... Και καθόμαστε δίπλα στο κάθισμα. Μου λέει: βρε μαλάκα, τι μου. Τη λέω: τι έκανα, τι έκανα. Δεν είπα τίποτα. Δεν... Μου λέμε κάτι μου είπες και κοίταξαν και με βγάλανε προφίλ. Και λέω, και τι έγινε. Έχεις δει, μου λέει, ποτέ την Παναγιά προφίλ. Το περίμενα, δηλαδή δεν ξέρω την Αλίκη. Ναι, απίστευτο. Έχω δύο σκηνές με την Αλίκη, όμως, που ήταν μια άλλη Αλίκη. Μια σκηνή κουρασμένη από το Βικτόρ Βικτόρια, ντεμακιγιάρεται, έχει δει όλο τον κόσμο και μπαίνω εγώ τελευταίος να τη δω που έχει βγάλει και αυτό και είναι πάρα πολύ κουρασμένη. Και είναι ανθρώπινη, είναι τρυφερή, με παίρνει στην αγκαλιά της, αλλά πραγματικά δεν είναι η μάσκα της στάρ. Ναι, ναι. Είναι η κουρασμένη στάρ, η οποία βρίσκει τα δικά της ανθρώπινα ερίσματα. Είναι μία σκηνή και η άλλη είναι, έχει πάει στη Θεσσαλονίκη, έχει αρρωστήσει, ξέρει ότι έχει αρρωστήσει, θα πάει Αμερική και εκεί θα φύγει, θα γυρίσει και θα φύγει. Είναι τα τελευταία. Μου είχε ζητήσει να της προμοτάρω την παράσταση. Το είχα κάνει και με παίρνει για ένα τελευταίο promotion και εκτός αέρα μου λέει: Αντρέα, δεν είμαι καλά, θα πεθάνω. Του λέω: εγώ ξέρει με τον. Έλα, ρε Αλίκη. Αχ, το έπαθε και ποτέ... εσύ αυτό, ε. Ναι, μου το είπε. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αντρέα, δεν είμαι καλά. Τελειώνω τώρα την παράσταση, πάω Αμερική και δεν είμαι σίγουρο αν θα γυρίσω. Έλα, ρε Αλικάκι γι' αυτό. Αλλά ένιωσα τον πόνο. Τον μπορώ να πω μέχρι και όχι τρόμο, γιατί ήταν πλέον συνειδητοποιημένη το μεγάλο πόνο ότι ζει την τελική ευθεία της ζωής της. Εμείς πάντα δύο φορές έχουμε βγει, οι δυο μας. Πάντα βγαίναμε με κόσμο, ναι, με κόσμο, με το ναι. Μήνο, με τον Κυριακό, ξέρεις, με συνέχεια. Δύο φορές, τη μία ήταν στη Ράτκα και οι δύο στη Ράτκα. Όπω η Ράτκα. Ναι. Υπάρχει μία ακόμα. Με πήρε... Υπάρχει ακόμα η Ράτκα. Ναι. Εγώ πηγαίνω. Ακόμα. Εγώ έχω μείνει σε εκείνη την εποχή. Όχι, όχι. Πρέπει, θα πάμε. Να πάμε. Θα σας πάω. Είναι υπέροχα. Είναι ακριβώς. Έχει σταματήσει ήταν... ο χρόνος εκεί. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τη μία ήταν με τον Βίκτορ, με το εκπαιδεύοντα στη Ρίτα. Μπράβο. Που είχε κάνει το μαλλί της άλλου και της είχε πέσει το μισό. Ναι. Και μου λέει θα πάμε οι δυο μας. Και καθίσαμε στη Ράτκα. Παίρνω εγώ ένα ουίσκι. Τότε έπινα ουίσκι. Και. Μου έκανε τέτοια. Τη λέω: είμαι τρελή. Δυο μας είμαστε. Δεν ήταν άλλη που κάνει το σοου. Α, μου λέει: δεν το πρόσεξες. Εντάξει, δεν το προσέξει κανείς. Ότι τη είχε πέσει το μισό μαλλί από τις βαφές. Και η δεύτερη, αυτό που έπαθες και εσύ. Με το μελωδία της ευτυχίας. Ναι, με το που έρχεται. Αυτή πόναγε. Ήταν Θεσσαλονίκη πήρε... με η μελωδία της ευτυχίας. Ακριβώς. Και την παίρνει, επειδή πόναγε, την πήρε ο Ραυτόπουλος, ο Γιάννης που είχε την Express Service, την πάει στο ένα βαλκανικό ένα νοσοκομείο που είχε τέτοιο, της κάνουν σκάνινγκ και την βρίσκουν γεμάτη καρκίνο. Πριν φύγει πρώτα Γερμανία και μετά η Αμερική που πήγε, γυρνάει, μου λέει: έλα με πάρεις από το αεροδρόμιο να πάμε να φάμε δυο μας. Πάμε στη Ράτκα. Γιατί εκεί δεν είχαν φωτογράφους, δεν είχαν τίποτα. Πάμε. Εγώ νομίζω ότι θα είναι καναγκομενικό. Ναι, 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 τα γνωστά. Ότι θα τα έχει χαλάσει με τον Κώστα, όπως τα έχει χαλάσει με τον Βλάση και μου είχε μείνει ο Βλάση σε μένα. Αμπονέ. Ναι. Μου λέει: πιέσαι ένα ουίσκι. Πάρε ένα δίπλο. Πιέσαι το, μου λέει. Το πίνω εγώ, πιέστηκα, δεν είχα κανένα. Ευκαιρία ζητάγε. Ναι. Μου λέει: πιέσαι και δεύτερο. Το πίνει. Εντάξει, το δεύτερο εκτό δεν ήμουν το. Καταλάβαινε ότι. Όχι, δεν καταλάβαινε. Νόμιζα τον πικομενικό. Ή κάτι ρε παιδί μου, το μαλίτσι, κάτι μια μαλακή αυτή που λέγαμε. Είχα κάνα μπέρδεμα με ζωή, κάνα τσακωμό, κάνα ξέρεις αυτά που... Αυτά γινόταν τότε. Και μου λέει, έχω καρκίνο. Ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να φανταστώ ότι μπορεί να πάθει καρκίνο. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Και εγώ ρωτάω, επειδή τα ξέρω αυτά, έχω περάσει, ξέρεις, φίλους γνωστούς, χρόνια. Έχω θάψει, έχω αυτόσει, έχω σκάψει, έχω όλα. Τι λέω, πού? Μου λέει, στο πάνγκρεας. Τέλειωσε.
και παγώνω. Εκεί είναι το τέλος. Ναι, και τότε δε, έτσι. Γιατί τώρα σου αλλάζω και πάγκρες. Τότε δεν υπήρχε αυτό. Καλά. Και μένω παγωτό και δεν μπορούσα να. Δηλαδή, και μένω παγωτό και είναι κολλητή μου. Και δεν μπορεί να πει και τίποτα. Τι να πει. Όχι, και, ναι, και δεν. Και παγώνω εγώ και τη λέω και τώρα τι κάνουμε. Και τι μου λέει η πουτάνα. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε και δεν τον αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω να μάθει τίποτα. Αυτό, ο Γιαννάκης, ο Κωστάκης, ο ξέρεις. Της λέω, γίνεται κάτι. Μου λέει, όχι. Αλλά δεν το λέμε. Καλά, σ' αλλάξουμε θέμα. Γιατί αν πιάσουμε αυτό... Ναι, ναι. Μελίνες, αυτά... Ναι. Καλά, αδερφός σου. Άστο. Να σου πω, πριν που μου λέει για νεόπλου τους και τώρα το θυμήθηκα, ήθελα να σου το πω. Στην αρχή στο είπα, το θυμάσαι από τότε. Ναι. Συγχαρητήρια, ναι. Είστε υγιείς. Ναι, αλλά ναι, στο λέω, έχω εξεταστεί, ναι, ναι. Δεν είναι άνοια. Ξέρεις τι έπαθα με αυτή, την ηλίθεια και την αδερφή της, την Μπάρμπη. Με αυτήν. Ναι. Λόγω ζαχάρου και διάφορων εκατομμύριων άλλων πράγματα που έχω ιατρικά, μου λένε οι γιατροί στα κορίτσια, πρέπει οπωσδήποτε να κάνει γυμναστική. Ξυλώνουνε, χωρίς να με ρωτήσουν, ένα σινεμά που είχα κάτω. Είχα ένα σινεμά που δεν το βλέπα ποτέ, βέβαια, κάτω, αλλά ήταν κανονικό. Είδα κάτι όργανο όταν έμπαινα. Εκεί που είδα κάτι όργανο, βονήλωτα για αυτά. Εκεί ήταν παλιά σινεμά. Και το κάνουν γυμναστήριο. Είναι ορισμός του νεόπλου του. Πήγανε στην Τέκνο, Τζίμια και τέλος. Ξέρω, γιατί έχω και εγώ μηχανήματα. Στοιχίζανε μια περιουσία, το απίστευτα ακριβά. 80-90 χιλιάδες, ένα γυμναστηριάκι τώρα σε ένα δωμάτιο. Ναι, ναι, ναι. Και πάω, εγώ είμαι πολύ περήφανος, κάνω και γυρίσματα στο γυμναστήριο με τη Δημήτρη Παπαδοπούλου, ξέρω αυτά, ξέρω. Καταλαβαίνω ότι είμαι ο πιο νεόπλουτος που υπάρχει σε γυμναστήριο. Ποιος αποφάσισε την αυτή. Αγορά. Αυτή, και, αυτή, αυτή είναι η ηλίθεια. Και η Μπάρμπη, η αδερφή της. Η Μπάρμπη είναι... Ναι, ναι, η αδερφή της. Η αδερφή της, ναι. Και τα πετάω όλα και φτιάχνω ένα ελληνικό. Το είδες. Αξιόπιστο, τα είδα. Ωραίο, δεν είναι. Το πριν ήταν φιωριτούρα. Διζαϊνάτο. Αδερφίστικο τρομερά και πανάκριβο και νουρβορίς. Και τι σχέση έχεις εσύ με τέτοιου είδους μηχανήματα. Σε αυτό λέω, στην ηλίκεια. Πας και του παίρνεις αδερφίστικα μηχανήματα. Ναι. Σου χώσω κανένα χαστούκι. Σου ρίξω κανένα χαστούκι. Κολορατσιστή. Έχω ρατσιστή. Γελία. Κολόδο. Ρε μαλακάνο. Στον Ηλία, ρε, αδερφίστικο αυτό, τι τον πέρασες. Να το βάλεις τον κόλλο του αδερφίστικο. Ναι, ρε. Τα τεχνοτζή, μιλήθεια. Παλιοπούτη ή παλιοπούτη. Και νεόπλουτη. Για να μιλήσω σαν τον Πέο. Νεόπλουτη. Με ξένο κολοπούτη. Με τα δικά μας τα πήγες και πήρες τη μαλακία. Μερικά μας παίζεις στην αδερφή. Όξο, ρε, που την παράγκα. Όξο από την παράγκα. Και από το γυμναστήριο. Παλιοπούτη. Μα είναι και καρδιές εκτός των άλλων. Τελείως. Και αδερφή και καρδιές και νεόπλουτη. Το χειρότερο. Δεν θέλω να βρεις, αλλά είσαι. Ναι, ναι. Τι ακουμπώ το χέρι μου, δεν ξέρω. Μην τα ακουμπάς. Μου λέει και έγινα κι εγώ. Θα κολλήσεις, νουβορή. Σπανίαση. Θα γίνει σουσού. Μην το ακουμπάς. Μαντάμ. Θα γίνει μαντάμ σουσού. Όπα. Γκρέτα. Όξο. Μαντάμ Γκρέτα σουσού. Μην την ακουμπάς την πουτά. Συγγνώμη, αλλά με αυτά που έγιναν, εγώ δεν είμαι κανένα θρασοπούς. Θα πάω να κατουρίσω στην τουαλέτα. Θέλω να κατουρίσω εμένα που μου αρέσει. Είναι το ωραιότερο φινάλε εκπομπής, γιατί μπορούμε να μιλάμε κανένα μήνα, αλλά δεν θα μονοπολίσουμε το σύμπαν. Κάω, τι έχω βάλει εδώ, φουρνό. Έχεις ανεβάσει λίγο θερμοκρασία. Ναι. Πού πηγαίνουμε λίγα. Μπουρδελότσαρκα. Φταρείς. Μπορεί να σκάσεις. Εγώ μιλάω, εγώ είμαι στάρ. Αγχώνεις όπως οδηγώ. Αγχώνομαι πάρα πολύ, Ηλία. Αυτό είναι το ίδιο μας. Όσο αγχώνομαι με το πώς οδηγάς, τόσο μου τυχαίνει να είμαι εγώ μαζί σου μες στο αυτοκίνητο. Αναγκαστικά, εσύ τον παίρνεις. Είναι εκφύσεως αυτό. Πρέπει να μάθω το τραγούδι. Ποιο τραγούδι, πού πηγαίνει. Αυτό μωρί στο στούντιο, πάμε να γράψω το τραγούδι. Χαζό, είσαι, δεν τα έλεγα στον Πόβρε. Όχι, δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι τη μάνα μου, δεν θυμάμαι το στίχο. Πώς παίζει, τι να βάλω. Φωνή, μην τον αποσπάς τώρα. Ορίστε, σκάσε μωρί, δουλειά κάνουμε τώρα. Βούλος το. Σε ποιον θέλεις. Θα σε
σας το πω και εγώ το ανακαλύψω. Άνοιξε γνώσεις με συγγόνατα και βήχα. Δεν έχω βγάλει στην καρδιά μου άσπρη τρίχα. Κι αν εξαιρέσεις και ένα θέμα του να κάνω τραμπολίνο στο κρεβάτι. Εσύ να τα ακούς αυτά. Ούτε με γερανώδες σηκώνεται η αλήθεια. Σχέση με το τραγούδι πάει πολλά χρόνια πίσω. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία σχέση το τραγούδι, ούτε το τραγούδι μαζί μου. Ούτε πολλά χρόνια. Με το Ρουβά το άρχισε το θέμα. Δεν πήγε άσχημα. Όχι. Αλλά θέλω να σου πω δεν είχα καμία σχέση με το τραγούδι. Εντάξει. Με τους Ξένους μόνο στη Νέα Υόρκη. Δεν. Έχεις βρεθεί σε στούντιο ηχογράφησης πάρα πολύ. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Με τους Rolling Stones, με το. No education, όπως λέγονται αυτοί. Pink Floyd. Pink Floyd. Ήταν μάλιστα ένας, ο Nick Wright είχε παντρευτεί την, μια Ελληνίδα, τη Φράνκα Wright. Και πηγαίναμε στα στούντιο. Μια κούκλα ήταν η Φράνκα. Και είναι. Βούλω στο στόμα σου, πιέζω το μου και θα το πετάξω. Α. Για... Μα ακούς, έχετε ξεκινήσει. Ναι. Και σε γράφουν τώρα, πρόσεξε, μην πεις καμία μ***α και ξεφτυλιστώ. Εγώ έχω τελειώσει τη φωτογράφηση και θα έρθω να σας βρω στο στούντιο. Στα μας. Ναι, που, από η Αττική Οδό, λέω, πώς είναι ώρα κάνει. Όλη αυτή λέει είναι πιο γρήγορα. Άγιο είχαμε. Όχι, δεν κατάλαβες. Εδώ τον Άγιο, στα ζιγζάκ θα τον χρειαστείς. Ναι, να βγεις στην Αττική και να πηγαίνεις με 250, Στην Αττική όλοι τόσο πάνε. Οπότε τώρα πάμε να γράψεις το τραγούδι. Ναι, προσπαθώ να το μάθω, αν δεν μου ζαλείς τα αρχαία. Παραπονάκια. Μ' αγαπάει. Πολύ νεκρό. Έτσι οδηγεί πάντα. Κάθε φορά. Και μπαίνει στο αυτοκίνητο μαζί του συνέχεια. Αναγκαστικά. Τι, παρταξί. Θα πάει με το κτέλ. Όχι κοντά, μωρή, την κάμερα βγάλεις. Ειλικρινά, εγώ θα πήγαινα με το κτέλ. Καλή ηλίθεια. Έλα, κατέβα. Κατέβα, μωρή, άκριστη. Κατέβα. Άλλη μία, το ρεφρένο το πω με το μου. Εν εξαίρεσεις με σιγόνατα και βήχα. Δεν έχω βγάλει στο μου άσπρη τρίχα. Για πάντα. Μαρία Μοντέ Στάθη. Α, ναι, πάρε. Η αδερφή της. Έλα. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω, όχι μόνο εγώ, σ' ακούει η αδερφή σου με αντίλαλο γιατί είχε ανοιχτά τα πόδια. Η χολύτρια τα έχει παίξει πίσω. Πες να τα κλείσει για να βγάλουμε άκρη. Δεν βγάζει, αυτοί δεν κλείνουν. Άμα κλείσουν, θα συστηθούν τα μπουτια για πρώτη φορά. Πού πάμε από εδώ, είναι. Πήγαινε μπροστά, δεν ξέρω πού είναι. Πήγαινε μπροστά. Α, είναι από πίσω. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Πόσο θα ζήσω. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλησπέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τι κάνεις, Φιλοπούλου. Τι ξέρεις. Όχι, εγώ τι έπανε, ξέρεις. Γιατί νόμιζε ότι, επειδή ξέρεις το μου πήγε, το ξηράφι και πήρες και το πάνω. Πού είσαι, πού κίνου, μήνους EMI. Α, όλοι εδώ πέρα, όλο το μπαλέτο. Τι κάνετε, καινούριο τραγούδι. Ναι, για το γυροκομείο. Πού το αφιερώνετε. Στο γυροκομείο. Άμα ακούς το στίχο, στο χάρο το αφιερώνεις. Ναι, θα τα ακούσετε. Πώς δυσκολευτήκατε να μάθετε τους στίχους. Πες το, τέτοιο, πες το ψητό. Και άσε τους στίχους. Τους στίχους δεν τους θυμάμαι, γι' αυτό έχω τον Μπέκ εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, το ψητό έχει να κάνει με τις δηλώσεις του κυρίου Νταλάρα. Α, ήμουν σίγουρος. Ο καθένας, εγώ θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και να λέει ό,τι θέλει. Ο καθένας κρίνεται από αυτά που λέει, από αυτά που κάνει και τις επιλογές μας πάντα, για όλα μιλάω, για όλα τα θέματα. Ή τις πληρώνουμε. Ακριβά ή τις εισπράττουμε. Mm-hmm. Τώρα, όσο στο δικό σας το θέμα, που είναι Μόνικα, εγώ μπορώ να σας πω τι κάνω εγώ. Όχι τι κάνουν οι άλλοι, τι δεν κάνουν. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν ξέρω αν με έχετε ξαναπετύχει, δεν θυμάμαι. Okay. Όπου υπάρχουν παιδιά που παίρνουν ξεροσταλιάζουν στο κρύο, καίγονται στους καύσονες. Τι θέλουν να φάνε. Αυτά έχεις φέρει μόνο. Έχω φέρει κι άλλα. Φέρτα. Φέρτα όλα. Ναι. Πάρτε κανένα μπεργκεράκι. Εγώ πάντα τους τα βάζω τα παιδιά. Σε ποιος δεν έχεις, πάει σήμερα δύο. Μέσα.
και να μην κρυώνουν, να του ταΐζω, του φωτίζω, ό,τι μπορώ δηλαδή κάνω. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί, Ελένη μου, να είναι ένα παιδί το οποίο σου κάνει συνέντευξη και σου κάνει ερωτήσει. Αν θέλει να φά, του λε, σε παρακαλώ πολύ, δώσε μου 5 λεπτά να πάω και να σου απαντήσω. Παιδιά, δεν ήταν στο State Department. Ήταν, όχι, είναι όχι, ένα. Όχι, Ελένη μου, δεν είναι κανένα State Department και κανένα προεδρικό μέγαρο. Όταν κάνει συνέντευξη, Δεν θέλει να μιλήσει, δεν θέλει. Θέλει να φάε και μετά κάτσει σαν άνθρωπο και μίλα 5 λεπτά στον Ηλία όμορφα και με σεβασμό. Αυτό όσον αφορά το θέμα. Αυτό δεν αφορά το θέμα. Είναι είπαμε 4 ερωτήσει. Κάνε τι. Λείπει ένα. Κρατήστε εσύ. Ευχαριστώ. Μια μπουκίτσα πρώτα. Όχι, μπουκίτσα. Μπουκίτσα. Τόσο ανοίγει το στοματάκι σας. Εξαρτάται από τη περίσταση. Και από τη μερίδα. Αυτή είναι η πέμπτη. Να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση, θα φάω και εγώ ένα σάντουιτς. Για φέρετε άλλο ένα. Άλλη μια μπουκίτσα. Ναι. Μικρό το στοματάκι. Να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση για το μόνο σάντουιτς. Ναι, ναι. Γιατί σας λένε μαυρόγατα. Δεν ξέρω. Γιατί τι λένε. Με λένε κάποιοι μαυρόγατα. Ποιος, η Μόνικα ή η Όλη. Όχι, όχι, όχι. Όλο το κανάλι. Όχι. Μα δεν απαντάτε, εσείς γελάτε. Δεν γελάω. Όχι, θα μου απαντήσετε. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος με λέει. Α. Ναι. Εμένα με νοιάζει για εσάς. Εγώ θεωρώ ότι εσείς που είστε το μέλλον της δημοσιογραφίας, γιατί όλοι αυτοί που βλέπετε μεγάλοι τώρα, εγώ τους έκανα από μικρούς. Που ήταν κάπως στη θέση σας. Και είναι όλοι άνθρωποι και όλοι κάνουν μια δουλειά. Αυτή πρέπει να τη σέβεσαι. Και ειδικά όταν άλλος κρυώνει, ότι παίρνει ελάχιστα λεφτά, ξέρω σταλιάζει, καίγεται στον καύσωνα, έχει και τα προβλήματά του. Εγώ είμαι τελείως αντίθετος. Από τις πράξεις μου δηλαδή το λέω. Θα φάτε τώρα. Βέβαια θα φάμε. Θα πιείτε. Και περιμένουμε να τραγουδήσετε και όλες να χορέψουμε. Καλά, αυτό θα σας φύγει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πολύ. Και στα παιδιά, όχι πίσω από τις κάμερες, το ίδιο είναι. Ωραία. Θα ξεκινήσω με Γιώργο Νταλάρα. Είπε ότι ο Σάκης Ρουβάς δεν ξέρω πώς επιλέχθηκε. Αυτό το παιδί, λέω, δεν ξέρω καν αν ξέρει τι λέει το άξιον εστί και δεν μπορεί να το εκφράσει. Μπορεί, αλλά αυτό δεν το είχε καταλάβει ο Θεοδωράκης που ζούσε όταν το είπε. Ο Σάκης. Αν ήταν, θα το είχε κόψει ο Μίκης, μη φοβάστε. Με ρωτάγανε και τους δημοσιογράφους συνέχεια τι είπε ο Νταλάρας και τι. Λέω, τι με ρωτάτε, ρε παιδιά. Εγώ να κρίνω τι κάνει ο Νταλάρας, τι κάνει η Εκκλησία, τι κάνει ο Σάκης, τι κάνει. Εγώ τους λέω αυτό που κάνω με εσάς τόσα χρόνια. Σας ταΐζω, σας ποτίζω, σας βάζω μέσα. Τι με ρωτάτε, οι πράξεις, γιατί αυτούς όλους τους ξέρω. Δηλαδή από χρόνια. Αυτή τη καινούργια η κυρία που ήρθε, την ξέρω 20 χρόνια. Αυτή και αν έχει φάει. Αλλά τώρα φάγε κούτι. Παλιό θέλω εγώ. Η φωνή μου δεν ακούγεται μόνο έξω. Όχι. Ακούγεται, ακούγεται. Τι εννοείς. Α, ναι. Θέλει αυτό που... Θα ζήσω. Εδώ. Ένα ευρώ, ένα στοιχήματε ίσο. Πόσο θα δέξω. Λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή. Σε ποιον θα λείψω. Θα σας το πω, άμα και εγώ τα ανακαλύψω. Στο σημείο, σε ένα λουξ χειροκομείο, να το κάνω το ταμείο του κορμιού και της ψυχής μου. Δυνατά! Τα κούκλο, στο κόμμο, με τον όρο και τον ήχο της φωνής μου. Αν εξαιρέσεις με σιγόνατα και βήχα, δεν έχω βγάλει στη ζαλιά μου άσπρη τρίχα. Αν εξαιρέσεις ένα βήμα του προστάτη, μπορώ να κάνω τραμπολίνο στο κρεβάτι. Μπράβο! Θα μας πάρουμε τις πέτρες. Και σε αυτή τη θέση είναι η δεύτερη φορά που βρίσκεσαι. Ναι, γιατί είχα κάνει ένα τραγούδι με το Μάνο Ελευθερίου. Είχα πάρει το στίχο του Μάνο Ελευθερίου και μου το είχε κάνει ο Κοντόπουλος το πρώτο για κάτι βραβεία. Το έκανα για πλάκα δηλαδή. Και έγινε πλατινέ με την άλλη μέρα. Και τώρα μου το έγραψε ο Γκρίτσης.
με τον Σαμπάνη αυτό το πράγμα και ο Ψημόπουλος μου έκανε την ορχήστρωση. Αλλά με έχουν βοηθήσει ο Μάστορας, ο Τερζής, ο Κοντόπουλος. Θέλω, και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια γι' αυτό. Θα ζήσω στον Άγιο Πέτρο πριν το μάτι μου να κλείσω. Τι θα με κάνει. Δεν βλέπω. Για τους αγγέλους πάω ή για το καζάρι. Καγούτα δυνατά. Θεός φυλάξει. Ούτε κουνούμπι καν, δεν έχω πειράξει. Κοίτα, ο Μπέγκια με κάνει καταπληκτικά. Μου είχε φτιάξει τον οδηγό, να, ξέρεις, είναι... και αυτό θέλω να τον ευχαριστήσω πολύ, όταν μου το θυμίσεις φεύγοντας, γιατί ήρθε ο άνθρωπος. Γιατί ο Μπέκε είναι πολύ καλός μουσικός και κάνει και τρομερά φωνητικά σε όλους, δηλαδή είναι μεγάλο, υψηλού επίπεδου. Και μιμείται πολύ καλά τη φωνή μου χωρίς να κλείσει. Αν εξαιρέσεις με συγγόνατα και βήχα, δεν έχω βγάλει στην καρδιά μου ασπιτρίχα. Αν εξαιρέσεις και ένα θέμα του προστάτη, μπορώ να κάνω τραμπολίνο στο κρεβάτι. Εσείς με συγγόνατα και βήχα, μπορώ να κάνει στην καρδιά μου ασπιτρίχα. Αν εξαιρέσεις ένα θέμα του προστάτη, μπορώ να κάνω τραμπολίνο στο κρεβάτι. Εντάξει. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Και κροτάνε την κάλα στην επίδαυρο. Καλύτερα με κάνεις. Στο κρεβάτι. Ωραία. Να σου πω, για πες, σε παρακαλώ. Τι θες αυτό. Στο γεροκομείο. Ναι. Ψημοπούλου στον πίνακα που λένε. Θα σε εξετάσω. Πες, σε παρακαλώ, τι έχουμε περάσει που δεν θυμάμαι. Πότε σου είχα βγάλει την Παναγία με το Ζαχαράτο ή και άλλη φορά. Με το Ζαχαράτο το θυμάμαι σίγουρα. Για πες. Εκεί δεν, εντάξει, δεν είχε καμία συμμετοχή. Ονειρευόσουν ότι τραγουδάς. Ναι. Ονειρευόσουν. Είχαμε πάει με το Ζαχαράτο, βρείτε το για να το βάλουμε στα βραβεία. Και αυτός είχε τη θύρετα σε κελαρίου και είπαμε του Καρβέλα το... Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο. Εσένα, ναι. Είχε φρικάρει ο άνθρωπος, γιατί ο Ζαχαράτος δεν μπορούσε να με... Α, μπορούσε να με κάνει. Με έκανε λίγο. Με κάλυψε και ο Ζαχαράτος στις τρύπες. Άψε με, μωρή, βγαίνω. Σου το είχα πει πως αν τύχει ποτέ να με προδώσεις, καλύτερα να με σκοτώσεις, δεν θα θέλα να ζω. Σώσε με, δώσ' μου να πιω το δηλητήριο, θα είναι η ζωή μου ένα μαρτύριο, τώρα που πια δεν μ' αγαπάς. Ναι, εδώ. Αυτή την ξέρω από μικρή και τώρα είναι στη... Έχει γίνει μεγάλη και τρανή, ούση ηλικίας έμπρος. Για δεν υπάρχει, έχει παγώσει. Αυτή ξυπνάει το πρωί, μπαίνει στο στούντιο και βγαίνει το Πάσχα. Δεν είναι ότι πάει σπίτι, το κοιμάται, γαμιέται και τέτοια. Ναι. Δουλεύει σαν σκυλί, μαύρο. Και είσαι πολύ ταλαντούχος και σε ευχαριστώ πολύ. Για τον Μάριο Ψημόπουλο γνωρίζεστε από τη... Ναι, ναι. Και ρόλους από μικρούς, καθώς κατάλαβες. Κοίτα, ο Μάριος είναι πολύ ταλαντούχος και όπου το έχω πει... Μάριε, γρήγορα στούντιο, για βραβεία, για παλιά που κάναμε διάφορες σαχλαμάρες. Πάντα είναι το παιδί, είναι τρομερό και ταλαντούχος. Ο Σαμπάνης έχει γράψει μεγάλο, είναι χιτάκι αυτό. Αλλά πάντα γράφει χιτ ο Σαμπάνης. Πού ήταν ο Σαμπάνης σήμερα? Θα έρχονταν εδώ, υποτίθεται, αλλά έφυγε μάλλον εκδρομή. Ναι. Γιατί δούλευε χθες και είπε να το ξεσκάσει, να ξεσκάσει, να το βροντίξει. Πες μου πού τα σκάτωσα να καταλάβω. Σου μιλάω, Ψημοπούλου. Κάτσε να το δω. Πού τα σκάτωσα, λέμε. Προσπαθώ να το πω που δεν τα σκάτω. Είναι κάτι για κλείσει τα πόδια σου. Κάνει βαθάκι. Διστόρισε. Για πες. Ωραία, πάμε τα κουπλέ να ακούμε αυτά που γράψαμε τώρα. Ναι. Έλα κοντά, έλα κοντά. Ζω, θα ζήσω. Ένα ευρώ, ένα στιγμή να ζήσω. Όσο νόημα η άγρισε. Πλάκα, το στέντρεψε. Δεν θα νεύρω, δεν θα παίξω. Σε ποιον θα λείψω. Να εδώ κάτι πετύχαμε.
Δεν πήγαμε εδώ τίποτα. Τίποτα καθόλου. Ό,τι να είναι. Θα το πούμε μια άλλη φορά ή θα το... Θα πάμε κομμάτι-κομμάτι να το κάνουμε. Α, σε ένα χρόνο. Εννοείται. Ωραίο το ρεφρέν. Ωραίο το ρεφρέν. Μπορώ να κάνω τραμπολίνο στο κρεβάτι. Ωραίο είναι και. Μην γελάς, μου γελάς και χάλας. Θα ζήσω, θα ζήσω. Στον Άγιο Πέτρο πριν το μάτι μου να κλείσουμε. Ξέχασε όλα, ρε. Για τους αγγέλους πάω ή για το καζάν. Αν εξαίρεσεις με συγχωνάτα και βήκα. Δεν έχω χάρη στην καρδιά μου ασπιδρικά. Αν εξαίρεσεις ένα θέμα του προστάτη. Μπορώ να κάνω τραμπολίνο. Αν εξαίρεσεις με συγχωνάτα και βήκα. Εντάξει, το διπλώσαμε, τελείως. Το διπλώσεις, ρε συντάλλον μην κανείς που δεν μένει. Ευτυχώς που δεν ζει καλός, θα έχει φάει το γονείς. Μαρία. Το πάμε άλλη μία να τελειώνουμε. Μία όλα και τελειώσαμε. Ό,τι βγει. Για το γυροκομείο, δεν θα βγάλεις δίσκο. Με μπέρδεψε με τη Whitney Houston. Μαλά. Λίγο τις ψηλές πρόσεχες. Είχαν οι κάμερες. Μπορώ να κάνω τραμπολίνο στο κρεβάτι. Χρεσείς ένα ενώ... Και διπλώνουμε. Πάλι τα κάνουμε. Πώς διπλώνουμε, μωρί. Πάλι τα κάνουμε. Διπλώσεις, πες μου. Διπλώνουμε. Είμαι, ναι. Σκούνταμε, καταλαβαίνω. Ναι, πάμε ξανά, πάμε ξανά. Πω, 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 πω. Κάνω τραμπολίνο στο... Και, περίμενε. Αν εξαίρεσεις με συγκόνατα και βήχα. Δεν έχω βγάλει στην πλατιά μου άσπρη τρίχα. Αν εξαιρέσεις με ένα θέμα του προστάτη. Μπορώ να κάνω τραμπολίνο στο κρεβάτι. Εντάξει, το διπλώσαμε, τελείωσε. Αυτό είναι, αγάπη. Ό,τι βγάλαμε. Γύρω πρόβλημα. Παιδιά πάλι, τρελά, δεν δουλεύετε, μου κύριε Προδάτε. Μπράβο, Δήμο. Μπράβο, Δήμο. Αφού βλέπεις ότι είμαι ηλίθια, αγάπη μου. Δεν είμαι ο Φρανκ Σινάτρα. Έχεις δίκιο. Βάλε με. Έχεις δίκιο. Δεν μου κάνεις ένα πότε μπαίνω. Εσύ τα λες καλά και εγώ κουλί. Έχεις δίκιο. Και τι δεν λένε τα παιδιά. Όχι, όχι. Καλά το είπες. Μια χαρά το είπες. Εσύ το είπες καλά. Σου είχε πει ο Γιώργος ότι θα έρθει από εδώ για να σε ακούσει λίγο. Ναι, θα πάμε για να φάμε. Αλλά εμένα με συγκίνησε πολύ ο Μπόγρης όταν τον είδα σε διάφορα θελοντικά. Που έκανε και στο Δήμο και αλλού και μου είπε: Σε παρακαλώ, δεν με είδε, το κάνω για μένα. Είναι πολύ συγκινητικό και γλυκό. Τι έγινε, Ηλία! Γεια σου! Τελείωνατε, πάμε να φάμε. Πολλά χρόνια θα ζήσει. Τι θα ήθελα να κάνω τα φωνητικά, αγάπη μου. Το μαλλί, το μαλλί κάτω. Κάτω το μαλλί, κάτω το μαλλί. Είναι γελισμένο. Όχι, είναι γελισμένο. Πάλι το λούσε. Τι θα με το λούσω. Ήδρωσα, αγάπη μου. Έτσι γίνεται δουλειά. Κάτσε μια καρέκλα. Τι έχουμε. Εδώ κάνουν τραγούδες, δεν τα ακούσεις. Οπωσδήποτε. Έχεις φαρτίσει σε νότα. Όχι. Ότο τιούν, την απέφευγα. Ούτε κουράδα να ήταν, έτσι την πήγαινα την νότα. Πού είναι ο Ψημόπουλος, μας το βάλει. Ούτε στο στούντιο χωράει ο Μπόγρης. Το έχω ξανακούσει. Στο στούντιο, α ναι. Γενικότερα. Ναι, 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 σωστά. Χαρά στο κουράγιο σου. Έχει φτύσει αίμα, αυτό δεν είναι εύκολο. Καλή φωνή δεν είχε. Σκάσε, μωρί. Σημείωσε ένα λούς γυροκομείο. Να το κάνω το ταμείο του κοντιού και της ψυχής μου. Δικαιούνται με τον νόμο. Ένα μικρό νοσοκόμο. Να μην παίζει με το πόνο. Και τον ήχο της φωνής μου. Αν εξαιρέσεις με συγκόνατα και βρήκα. Δεν έχω καλή στην καρδιά μου ασυντρικά. Αν εξαιρέσεις ένα θέμα του προστατή. Στο κρεβάτι. Μεγάλη Ηλία, μπράβο. Ευχαριστώ. Τώρα σε συμπαθώ, δεν μπορώ να πω. Τον είδες αλλιώς. Ποιος είναι ο στόχος μας, τα βραβεία. Ε? Τα βραβεία είναι ο στόχος μας. Όχι, παιδί μου, γιατί το γυροκομείδιο του τίτλους είναι αυτό μόνο. Α, μια χαρά. Για την πλάκα μας. Τώρα αν πάρουμε και έρκειν πλατινά. Ναι, ναι. Εμένα μου πούσα άλλα πράγματα μου λες γενικά. Κλείς τα πόδια σου καταρχάς, γιατί σκανδαλίζεται. Γιατί στα στούντιο καμπλώνει. Το έχει από παλιά. Είναι λίγο επαγγελματικό. Χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Μεγάλο Goodies Burger House. Να σου πει και ταμείο στο 90.
Θα το ξανάκουγα, μα να τρώμε. Αυτά είναι τα τρώω στον δρόμο. Μέχρι να πάμε στο μαγαζί που θα πάω εγώ πια. Θα πιούμε, αγάπη μου. Κι άλλο. Ναι, θα πιούμε. Ναι, τώρα τα πουλά και τα λίγα. Ναι. Και να σου πω, όταν έρχεται ο Μπόγκρι, να πει δεν το ξέρει και συγχωρείσαι. Να βάζει τα κούλια. Εμείς τι κάνουμε, Ηλία. Εμείς τι κάνουμε. Εσείς από τα ρόλια. Όπως. Στο κρεβάτι. Όχι, για να σκάσεις. Πλάκα δεν έχει. Σας κάτι, είναι η στιχουργία δεμένη επάνω σου. Εντάξει, είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει και η μουσική επιμέλεια από πίσω. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Από φωνή μου. Έτσι. Με πρόλαβε. Ρε μαλακά, τις βρισκές στο YouTube. Ναι. Γιατί μας τις κόβουν. Τις κόβει το YouTube ή η δική μας καραγκιόζηκες. Η Twins Production. Έχουν βάλει λογοκρισία, ρε μαλακά, στο YouTube. Βάλα γράφουν από κάτω σχόλια ότι δεν θα ξαναδούμε την εκπομπή. Είχαμε ένα YouTube και μας το χαλάσατε. Μου στέλνουν και εμένα μηνύματα. Μόνο σε εμάς τα κόβουνε. Όχι ρε, είναι σε όλο το YouTube, απαγορεύεται. Δεν είναι ότι δεν μας αρέσει και εμάς να μιλάμε λίγο πιο έξαλλα. Αλλά το YouTube έχει πλέον λογοκρισία. Και αν βρίζεις και δεν βάζεις έστω ένα μπιπ, δεν το καλύπτεις κάπως, σου κρατάει λίγο το βίντεο χαμηλά, δεν το παίζει ο αλγόριθμος, έχουμε άλλα θέματα. Αργεί να ανέβει το βίντεο, γίνεται μεγάλος έλεγχος. Ξέρεις, δεν βρίζουμε ρε παιδί μου, δεν βρίζουμε ρε παιδί μου. Ναι, το κοκκινίζουμε, ότι είναι το περιεχόμενο... Ακατάλληλο. Ακατάλληλο. Αλλά και άλλα τα αφήνουμε. Ότι είναι ακατάλληλο το περιεχόμενο είναι. Αλλά όχι για την ίδια σχέση. Γιατί. Κόβεται. Γιατί βρίσκεις την παραγωγή μας. Περιμένω. Twin Productions.